Εδώ είμαστε. Υπέροχος κόσμος. Τι υπέροχος κόσμος. Έλα, ρε, που λέει και το τραγούδι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίμπεργο 98,4, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Στέργιος Αναστασιάδης, Κώστας Κούσης και κάπου στους διαδρόμους τριγυρνάει και ο Χρύσανθος. Κάποιο ραντεβού θα έχει, Κώστα. Ναι, ναι, έχει ήδη κλείνει δύο μεταγραφές. Έτσι διάβασα στο All About Aris. Ότι επομένως δύο κινήσεις ακόμη για τον Άρη. 25 Σεπτεμβρίου πήγαμε, ρε παιδιά. 24. Ένα είναι ο Ματέο. Πότε τελειώνει ο άλλος, είναι ο έκπληξη. Μεταγραφάρα. Πεκταράς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σχολιάσουμε μετά τη επικαιρότητα, τη αθλητική κυρίω. Αλλά πιάνουμε που και που, Κώστα, και τα γύρω-γύρω. Τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην εκπληκτική χώρα μας. Πρώτον, τα μισά σχολεία μας έχουν κατάληψη. Έχουνε. Έχουνε. Και μερικά από τα αιτήματα είναι να μην αγοράσουμε Ραφάλ. Είναι το ένα. Το άλλο είναι να προσληφθούν περισσότερες καθαρίστριες. Σωστό. Το άλλο είναι να κάνουμε μάθημα όχι κάθε μέρα, αλλά να κάνουμε μισή-μισή, μέρα παραμέρα. Μια χαρά. Καλό. Καλό. Να κάνουμε μάθημα διαδικτυακά. Αρέστηκαν προφανώς. Μια χαρά. Έχουν κάνει και κόλποξες. Βάζουν φωτογραφία που είσαι ακίνητος. Ναι, παγώνει την εικόνα. Ναι, το δείχναν στο TikTok. Παγώνει την εικόνα, δείχνει, ας πούμε, στα πολλά κουτάκια που είναι τα παιδιά, ότι είσαι εσύ εκεί. Φεύγουν, κάνουν, τρώνε, πάνε, κοιμούνται. Λοιπόν, Ελαδάρα, I love you. I love you. Τα αιτήματα πάντως στο δικό μας το σχολείο, στο πρώτο γυμνάσιο Πεύκων, είναι, θα έλεγα, θετικά. Ελπίζω τα παιδιά να τα σκέφτηκαν μόνα τους. Υπερβαίνουμε το προβλεπόμενο όριο μαθητών στην τάξη. Τρίτον, δεν υπάρχει σωστή ανακύκλωση αέρος στις τάξεις. Τέταρτον, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση κακοκαιρίας. Θα υπάρχει. Πέμπτον, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο θέμα της καθαριότητας. Σωστό. Mm-hmm. Έκτον, προτείνουμε μάθημα μέσω διαδικτύου. Ωραίο, σωστό. Υ, διαδικτύου Y. Περήφανοι καθηγητές, μόλις το διάβασαν. Χρήση μόνο τριών τουαλετών για μεγάλο αριθμό παιδιών. Σωστό αυτό. Εν τω μεταξύ, το σχολείο είναι μεγάλο. Όντως. Έβδομο, όγδο, υπάρχει δίωρο συνεχόμενο μάθημα με αποτέλεσμα τη μη σωστή ανακύκλωση οξυγόνου. Μπράβο. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα και την ώρα. Μπράβο, μπράβο στον καθηγητή της φυσικής και της μελέτης περιβάλλοντος που έχει μάθει στα παιδιά. Να σας ρωτήσω κάτι. Και την εξάντληση των μαθητών. Αλίμονο. Με το δύο ώρο, ε. Ναι, μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Τις προάλλες. Αυτά τα έχουν κάνει μαθητές ή 80χρονοι. Διότι οι μαθητές που λένε για τις τουαλέτες και τα λοιπά, που φυσικά τα ελληνικά σχολεία είναι. Μπορείτε να τα χειρότερα στην Ευρώπη. Είναι, από αυτή την άποψη των υποδομών και συμφωνούμε ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Είναι. Αλλά να το λέει ο 16χρονος, ο 18χρονος, ο 15χρονος, ο οποίος πάει στο κλαμπ σε μία τουαλέτα. Έτσι. Χωρίς εξαερισμό, όχι εξαερισμό, πάει στο υπόγειο μέσα και χτυπιέται 15 ώρες. Γιατί τώρα μετά την κατάληψη που φύγανε και πήγανε για καφέ στις καφετέρες και είναι 40 άτομα σε ένα τέτοιο. Εντάξει. Όλα μαζί και πίνουν καφέ. Εντάξει. Προφάσεις. Η θηγατέρα συμμετέχει στην. Η θηγατέρα γύρισε σπίτι. Μπαμπά, έλα να με πάρεις και τέτοια. Για να διαβάσει. Δεν μπορώ, έχω εκπομπή. Μα είπες ότι. Και έμπινε λύκη. Ενώ στο Βαθύλακο δεν γίνονται καταλήψεις. Ήταν να γίνει χθες, δεν έγινε, σήμερα έγινε. Εντάξει. Μόδα. Άντε πάλι, όπως τότε. Ναι, κάναμε εμείς. Ω, τότε κυκλοφορούσαμε περφέκτο μπουφάν εγώ. Ναι. Περφέκτο. Είχα χαλάσει ένα σκελετό ανατομίας από το εργαστήριο. Μπράβο, Κώστα. Και φορούσα ένα κόκαλο. μέσα από το μανίκι. Μέσα από το μανίκι. Ήμουνα δηλαδή πολύ μαφία. Ένα κόκαλο από μέσα και γαλά. Και αυτά. Μπράβο, Κώστα. Τα αιτήματά σου δηλαδή. Και ερχόταν οι μάνες απ' έξω. Και σου λέγα πως είσαι πετσί και κόκαλο. Κωστή, η μερέντα σου. Δυστυχώς, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Θα σου πω το εξής. Έχω δει στο YouTube. Ναι. Μία συνέντευξη ενός Άγγλου φοιτητή. Ναι. Ο οποίος πέρα από όλα τα υπόλοιπα έλεγε το εξής. Και εμείς, λέει, προσπαθούμε, κάνουμε αιτήματα και τα λοιπά, αλλά δεν σταματάμε, λέει, το μάθημα. Γιατί, λέει, το να σταματήσω το μάθημα είναι εις βάρος μου. Έτσι. Δηλαδή, όταν δεν κάνω μάθημα, χάνω εγώ. Έχουμε άλλους τρόπους, λέει, να διεκδικήσουμε πράγματα και τα λοιπά και το κάνουμε.
Και τα πετυχαίνουμε, λέει, και τα περισσότερα. Αλλά είναι δυνατόν, λέει, ο μαθητής για να προσπαθήσει να διεκδικήσει καλύτερο μάθημα να σταματάει το μάθημα. Να κάνει κακό στον εαυτό του. Για να κάνει κακό στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Δεν το ξέρουν αυτό το παιδί. Λίγο η Ιαπωνία νομίζει αυτό που περνούν με κορδέλα στο κεφάλι. Το ξέρουν, το ξέρουν, ναι, όντως. Το ξέρουν τα παιδιά, ρε φίλε. Αλλά τα παιδιά πάνε στη λογική ότι. Και χάνουμε τι μάθημα, έγινε, ναι. Χάνουμε μάθημα. Και τι έγινε. Δεν ξέρω να δούμε ακροπρόθεσμα. Τέλος πάντων, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά που διεκδικούν. Και στους αγωνιστές, στους μπαμπάδες που τα βάζουν, έτσι, από τα κόμματα και τις μαμάδες. Έχει παίζει τέτοιο. Καλά τώρα. Έχει τέτοιο θέμα. Ναι, τώρα, 13 χρονών τώρα στο γυμνάσιο. Πολιτικοποιημένο. Όχι, εντάξει, γιατί να μην είναι. Καταλαβαίνω τις τουαλέτες, τον εξαερισμό και τα ραφάλ. Τα ραφάλ, να μην πάρουν ραφάλ. Γιατί τι θες να πάρουμε. Να πάρουμε ρώσικα, τι. Αμερικάνικα. Μια κοινωνία ανοιχτή και τέτοια. Δηλαδή έχει στα σχολεία Κωστάκια και ου και να. Και δάπνο του Φουκού. Και α και ου και δάπνο του Φουκού. Ωραία, όλα τα φασισταριά εδώ μαζευτήκατε. Κατάντια. Μεταξύ ήταν ένα ωραίο, Κώστα. Όλα τα φασισταριά εδώ μαζευτήκατε. Το λέω σε ένα που θα εκτιμήσεις το χιούμορ του δημιουργού. Ένα ωραίο έτσι στο Facebook. Ντόρα Μπακογιάννη και ο δήμαρχος. Ποιος δήμαρχος? Ο Μπακογιάννη. Αθηνών. Μαμά, χάλασε ο μεγάλος περίπατος, δεν πειράζει, θα σου πάρω άλλο. Ναι, άλλο τώρα πάλι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, Κώστα, βγήκε. 2 εκατομμύρια λέει, δώσαμε χρήματα στην αγορά. Εγώ λέω, σωστό είναι αυτό που λέει. Πολύ σωστό. Κυφάγανε, κρίζανε. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει καν τον περίπατο. Αυτό τώρα. Εγώ λέω το άλλο. Ας τον περίπατο. Με τον Αλαφούζο τι γίνεται. Τι έπαθε ο Αλαφούζος. Συνάντηση με τον Μητσοτάκη ο Αλαφούζος. Τηλεοπτικά από την Νόβα ο Αλαφούζος. Βοτανικό Αλαφού. Τι γίνεται, παιδιά. Εντάξει, παίζει με την κυβέρνηση. Τι γίνεται. Παίζει με την κυβέρνηση. Ο ένας έπαιζε με τον Τσίπρα, ο άλλος παίζει με τον Μητσοτάκη και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε σαν χάχες. Γι' αυτό λέμε τα μεγάλα συμφέροντα και το κεφάλαιο. Και λέμε ποδόσφαιρο ισονομία. Γι' αυτό λέμε το κεφάλαιο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε το κεφάλαιο. Μες. Στέργιο, πιστεύεις ότι οι Ρώσοι θα εφαρμόσουν πάλι σύστημα full επίθεση Όχι. με ξαφνικές άμυνες ή θα είναι πιο συχτή και τακτικά σοβαρή? Με ξαφνικές άμυνες. Με ξαφνικές άμυνες. Ξαφνική άμυνα ποια είναι? Είναι παγίδα. Τι είναι? Θα πηγαίνει ο Γιάννης από τα δύο πιάσει, το κάνει μπου! Double team εννοεί, double team. Τακτικά σοβαρή μια ρωσική ομάδα δεν βλέπω πότε μπορεί να είναι. Όχι, δεν είναι. Τακτικά σοβαρή. Δεν τους λες και μέτρα της τακτικής. Ναι. Οκ, ούτε ο προπονητής τους φαίνεται τελείως διαφορετικό να είναι μέτρες τακτικές. Σίγουρα θα είναι σιχτή, παιδιά. Σίγουρα θα είναι πιο προσεκτική μέχρι να δουν πώς θα πάει το παιχνίδι. Αν δεχτούν γκολ, είναι δεδομένο ότι. Θα βγουν λίγο προς τα έξω περισσότερο. Αν προηγηθούν, θα πάνε προς τα πίσω πιο μαζικά. Εντάξει. Βλέποντας και κάνοντας. Όπως θα πράξει και ο ΠΑΟΚ. Και αν του βγει το παιχνίδι από την αρχή, θα είναι πιο μαζεμένος. Αν αρχίζει να περνάνε τα λεπτά και να μην του βγαίνει, θα πάρει περισσότερα ρίσκα. Είναι ένα παιχνίδι πολύ στα όρια και μπορεί να βγει λαθασμένη κάθε πρόβλεψη. Okay. Καλό είναι που υπάρχει αισιοδοξία στους φιλάθλους, στην ομάδα γενικότερα, αλλά είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο. Σκορ και μυστήριο. Με ένα γκολ των Ρώσων μπορεί να ντραπούν πολλά. Με ένα γρήγορο γκολ του ΠΑΟΚ ή ένα γκολ του ΠΑΟΚ στο 40-50-60 αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, λίγες μέρες μείνανε, αλλά εγώ το έλεγα και χθες και το μεσημέρι και το απόγευμα στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο, ότι επειδή του χρόνου μία ομάδα θα βγει στο Champions League και αυτή από το δεύτερο προκριματικό γύρο μπορεί για τον πρώτο. Για να έχουμε και του χρόνου τέτοια διαδικασία προκριματικά, ο ΠΑΟΚ ναι, ποιο θα κληρωθεί, πρέπει η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να αφήσει 2-3 βαθμούς στο Βόλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι το μάτς της Τετάρτης, ένα από τα πιο κρίσιμα της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αλλά okay, μπορεί να μην είναι εμπορικό το παιχνίδι με το Βόλο και δεν μπορεί να είναι, αν το συγκρίνεις με αυτό, κόντρα στην Κράσνονταρ, αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, έχοντας αφήσει 2 βαθμούς στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, να αφήσει και άλλους 2 ή να αφήσει άλλους 3 στο Βόλο απέναντι σε μια ομάδα που είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Εγώ την περίμενα καλύτερη από πέρσι, να σα πω την αλήθεια, αλλά επειδή είδα και το μάτς με τον Ατρόμητο, άντεξα και το μάτς με τον Άρη, είναι μια ομάδα πολύ μέτρια, νομίζω. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να φύγει με νίκη και από το βράδυ του Σαββάτου να μιλάμε. Πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να χάσει από το Βόλο ή να αφήσει σοπαλία? Δεν μπορώ, Χρήστε, να. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν σε ρωτούσε έτσι, Χρήστε, και με την Ξάνθη το ίδιο θα έλεγε πέρσι στα πηγάδια το 1-1. Δεν θα έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση σοπαλία. Τώρα μην μου τον ανοίγει πάλι, όλοι ξέρουμε γιατί έγινε αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Όλοι ξέρουμε, ναι. Όλοι ξέρουμε, ναι. Όλοι ξέρουμε. Ποιο. Το 1-1 εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αν είναι σοβαρός θα το καθαρίσει από το ημίχρονο. Αν δεν είναι σοβαρός και πάμε σε μαζικές αλλαγές. Αυτό το να το καθαρίσει το ημίχρονο το λες είναι το τρίτο μάτς που το λες.
Το έλεγε και με τον Ατρόμητο, το έλεγε και με τον. Μα είναι το ιδανικό. Φυσικά δεν είσαι Μπαρτσελόνα, ρε. Εσύ, στέριο, με τον Βόλο παίζει, Κρίσταντε. Με τον Βόλο και τον Ατρόμητο. Έπαιζε και με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα γλίτωσε δύο φορέ στο 45 και στο 90 από την ισοφάριση. Και με, το, με έτσι, τον Ατρόμητο έτσι. Είχε τέτα τέτ χαμένο, δοκάρι, σε κενή αιστεία. Όταν δίνει δικαιώματα. Ναι, δεν είσαι η ομάδα. Και δεν είσαι η ομάδα που μπορεί να καθαρίσει τα μάτσα από το ημίχρονο. Δεν είσαι η ομάδα. Δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Τώρα που πήρε τον Τζολάκη. Είναι... Μπορεί να είναι καλύτερο στην πορεία. Καθάρισα πρόκριση με την Μπεσίκτα στο ημίχρονο. Ναι, δεν θα καθαρίσω τον το Βόλο αν η ομάδα παίξει. Αγαπώ, αν τώρα. Δεν παίξουν και σκέφτονται δικά του. Αυτό είναι το λάθο που κάνει. Η Μπεσίκτα που ήρθε εδώ με 15 μέρε προετοιμασία, εσεί ήδη τα λέγατε. Έτσι και μισή. Ένα συνοθήλευμα και ο προπονητή τη δεν σε είχε διαβάσει καθόλου και πήγε και έβαλε δεξί back το extreme. Γι' αυτό την το καθάρισε το παιχνίδι. Και πούλησε και είναι και άλλα μάτς. Οι παίκτες όλων των ομάδων με μεγάλες ομάδες αντιπάλους και ο ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει την ιστορία του αυτό. Όταν παίζει με την Arsenal, δεν είναι το ίδιο ο ποδοσφαιριστής με όταν παίζει με τον Ατρόμητο και τον Βόλο. Δεν έχει την ομάδα φέτος ή και πέρσι ακόμα του αυτού του στυλ να το καθαρίζω το ημίχρονο. Εγώ λοιπόν περιμένω, επειδή η διαφορά των δύο ομάδων είναι τεράστια. Okay, ακόμα και τρεις αλλαγές να κάνει ο Φεραίρα και τέσσερις να κάνει. Εγώ περιμένω από την ομάδα και όλος ο κόσμος νομίζω. Υπάρχει βέβαια μια μειοψηφία που λέει δεν με νοιάζει καθόλου το μάτς με το Βόλο, το μάτς Τετάρτης με νοιάζει. Εμένα με νοιάζουν και τα δύο. Και φυσικά και τα νομίζω. Δύο. Εντάξει. Εγώ περιμένω από την ομάδα όσες αλλαγές και να κάνει ο Φεραίρα να μπει μέσα να το καθαρίσει. Να μην υπάρχουν μέχρι το τέλος αχ και βαχ. Ή τουλάχιστον στην χειρότερη να πάρει η ομάδα την νίκη έστω και με ένα 0, δηλαδή να μην αφήσει βαθμούς στο Πανσαλικό. Okay. 0-2 χαλαρά. Κώστα, καλημέρα. Χθες άκουσα, λέει, τον έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο στην τον Αθήνα, τάδε, ναι, ναι. Στην Αθήνα, ο οποίος κάνει εκπομπές με τηλεθεατές και τα λοιπά και πολλά χρόνια, ότι την μεταγραφή του Φατφατζίδη στο Κατάρ την κανόνισε, λέει, ο Κούγιας. Από πού και ως πού, λέει, να ρωτήσουμε, λέει, το Χρύσανθο. Μας πήρανε, λέει, χαμπάρι. Ο Κούγιας πώς την κανόνισε, δηλαδή, τι έκανε, πήρε στο Κατάρ. Δικηγορικά. Ακόμα και αν το έκανε δικηγορικά, που δεν το έκανε, που δεν το έκανε, αλλά λέμε το, ακόμα και πού το κακό. Πού το κακό. Ο Κούγιας επιτρέπεται μόνο του ΠΑΟΚ να κάνει, μόνο του Ολυμπιακού ή μόνο της ΑΕΚ, δεν καταλαβαίνω. Είναι δικηγόρος, παιδιά, και... Εγώ παρακαλάω, όπως το λέω, τον Καρυπίδη να πάρει τον Κούγια δικηγόρο. Και είναι ο καλύτερος δικηγόρος, ναι. Να τον πάρει για τα θέματα του Άρη, ναι. Να έχει τον Κούγια. Παρακαλάω, δηλαδή λέω, πάρε τον Κούγια. Εντάξει. Το καλύτερος έχει και μία... Δικηγορικά σκέτο. Νομικά. Ναι, νομικά. Δεν τον είπα να έρθει πρόεδρος στον Άρη. Άμα χωθεί τώρα θα κάνει και τον παράγοντα. Ξέχασες... Νομικά. Εδώ δεν παρουσιάστηκε κάποια στιγμή. Δεν παρουσιάστηκε στο Παλέ. Πότε είχε έρθει. Άσε, τότε... παρουσιάστηκε εκεί. Τότε... Και μπορεί να ακούσει τη θέση μου για εκεί. Τότε με τον Μπουτάρη. Δεν τον θέλω τον Αλέξη για πρόεδρο στον Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος θα μπορέσει να το υπηρετήσει. Τον Μπέο τον ήθελες. Όχι. Σαν παράγοντα. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Στέργιο, εσύ. Όχι. 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 Τον Κούγια. Δεν μπορώ, Κώστα, να ξεφωνίζω επί 30 χρόνια αυτές τις πρακτικές επί 30 χρόνια και μετά να πω τον θέλω. Όχι, δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω. Ούτε αυτόν, ούτε το συγχωρεμένο το Μάκαρο, ούτε κανένα από όλους αυτούς. Πανόπουλο. Φυσικά και όχι. Γιατί 30 χρόνια κρατάει μια ανύπαρκτη ομάδα. Καθόλου ανύπαρκτη δεν είναι, ανύπαρκτη. Κώστα. Καθόλου ανύπαρκτη με όλα όσα έχει πάρει Ξάνθη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλο αυτό. Ενώ. Εκμεταλλευόμενη την γεωγραφική της τοποθεσία. Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Μια ανύπαρκτη ομάδα. Με 35 φιλάθλους. Ναι. 550. Ναι, και. Αυτό. Ωραία, είδες την κατάληξη. Μια πόλη η οποία δεν την έχει αγκαλιάσει ποτέ. Τι να αγκαλιάσει. Αυτό λέω, μα γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Άρα μάγκας ο Πανόπουλος. Ναι, ναι, μάγκας. Φυσικά. Όταν πουλάς ένα ξενοδοχείο που δεν κάνει τίποτα 10 εκατομμύρια ευρώ, είσαι μάγκας. Υπερμάγκας. Όταν κάνεις με επιδοτήσεις ό,τι κάνεις εκεί πέρα και καίγεται ξαφνικά το ξενοδοχείο, βέβαια είσαι μάγκας. Αυτές είναι οι μαγκές. Μάγκες. Λοιπόν. Μαγκές αυτές είναι. Εγώ ερώτησα αν τον θέλουμε. Είπαμε όχι, τελείωσε. Κώστα, οι μόνοι που τον θέλανε και τον ψηφίσατε τον Μπέο και τον Ψωμιάδη. Αυτό είναι ο Ηρακλής, κανένα άλλο. Μόνο τον Ψωμιάδη. Και τον Μπέο είχατε. Αν θυμάσαι. Αγκαλιά με τον Ρέμο. Θα μας αναλύσει. Ο Ρέμος τον είχε. Το Ρέμο θέλουμε. Θα μας αναλύσει επιτέλους ο Χρύσανθος πώς ΠΑΟΚ και Άρης θα αγωνίζονται φέτος στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και τι λες τώρα που αποκλείστηκα. Ο καλό. Τώρα που αποκλείστηκα δεν μπορώ. Αφού αποκλείστηκα. Εννοεί ότι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε όμως. Φυσικά ο ΠΑΟΚ. Champion League. Περίμενε. Champion League. Άμα παίξει Europa League, ο Europa League θα παίξει άμα αποκλειστεί από την Krasnodar. Θα είναι το ίδιο. Αν και ο Άρη δεν έπαιζαν το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Αποκλείστηκα. Συγγνώμη, παιδιά. Εξυπνάδα τώρα είναι αυτό. Αφού αποκλείστηκα. Όχι, θυμάται ο φίλος προφανώς ότι πέρσι μπήκε σε κάποια φάση πολύ έτσι ορεξάτος και ΠΑΟΚ και Άρη θα παίζουν την ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση και εσύ. Σωστά. Αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, πες στο φίλο και τα δελτία
εφαρμόζονταν ο νόμος κανονικά και δεν γινόταν και ο Μελισανίδης, θα παίζαμε στην ίδια. Ή μάλλον περίμενε. Δεν θα παίζατε. Δεν γίνεται να βγάζει. Αν κάνανε έσταση για τον Τουρμισάη, δεν θα έπαιζε καν Ευρώπη ο Άρης. Κάνεις λάθος. Ας έκανε, γιατί δεν έκανες. Άλλη μια αποτυχία του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Δεν ξέρατε για το θέμα του Τουρμισάη και όταν βγήκε, είχατε χάσει. Είχατε χάσει τις ημερομηνίες για την ένσταση. Ο Κούγιας και... όμως τις είχε τις ημερομηνίες, δεν τις είχε ο Κούγιας. Όχι, δεν το βάλαμε να παίξει. Επειδή είμαστε έξυπνοι. Επειδή μόλις ήρθε το χαρτί την Παρασκευή, ήρθε πριν το μάτι με το Λάρισα. Okay. Γιατί η προπαγάνδα Στέργιο δεν έχει όριο. Το ξέραμε, αλλά δεν το κάναμε. Και όχι μόνο το ξέραμε και δεν το κάναμε, αλλά δεν το έγραψε και κανένας από τους δικούς μας. Μεγαλόψυχη. Δηλαδή, ήμαρτον. Το ήξερε δηλαδή και δεν το έγραψε το SDNA το ΠΑΚ 24. Μας αφήσαν να περάσουμε και την Ξάνθη στο κύπελο. Γιατί πήγαμε, παίξαμε και με την Ξάνθη μετά. Ναι. Και αφού βγήκε και με την Ξάνθη, το χαρτί ήρθε μετά το μάτς με την Ξάνθη. Ξάφνη, με την Ξάνθη. Δηλαδή η παραφιλολογία και η μπουρδολογία στο έπακρο. Ότι ξέραμε εμείς, αλλά τώρα σας τη χαρίσαμε. Και μάλιστα όταν έγινε το θέμα με την ΑΕΚ, το παρουσιάζανε. Λέγανε και ο ΠΑΟΚ, τότε δεν έκανε ένσταση. Αφού δεν το ήξερες. Αφού κοιμώντουσαν οι 180 υπάλληλοι που πληρώνει ο Ιβάν. Τζάμπα. Λοιπόν. Τζάμπα τους πληρώνει. Χαμπάρι δεν πήρανε με την παρανομία σε εισαγωγικά. Πακολέ. Λοιπόν. Και ενώ κάνεις αυτά, βγάζεις και έπαρση τώρα. Σε ποια θα παίξουμε στην διοργάνωση. Κάνει, εντάξει, και τα λοιπά. Χουλιαμά σε κάνει. Πάρε κανένα βάθμο στην Τούμπα από τον Άρη. Γιατί δεν μπορείς να το κερδίσεις 10 συνεχόμενα μάτς που παίζουμε στην Τούμπα. Παίρνω στο Βικελίδη, ξαναδεί. Παίρνω στο Βικελίδη. Διπλό. Διπλό. Δεν πειράζει. Διπλό. Με πρίγιο. Με 9 παίκτες εγώ. Εντάξει, το πήρε όμως. Ας είχε το μεγαλομέτωχό σου. Την διορατικότητα, γιατί χρειάζεται το διοικήνεστη προβλέπειν. Σωστό. Και με το προβλέπειν ο δικό σα δεν τα πάει. Δεν το λέω εγώ. Το διοικήνεστη προβλέπειν λέει ο άνθρωπο που δεν αν δεν περνούσε τώρα, δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφή ενώ έχει έναν δισεκατομμυριούχο για πρόεδρο. Το διοικήνεστη προβλέπειν, όπω προβλέψατε εσεί στο Financial Fair Play. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα όσα λέτε για τον Άρη, εσεί τα έχετε κάνει επί 10. Και ξεπουλήσατε του παίκτε σα. Και ξεπουλά τον παίκτη τον ένα πίσω από τον άλλον. 1,8 τον Άκομ και λέτε ότι ήταν 3. Και δεν μας λέτε εξ αρχής ότι θα πάρει 3 με 3 εκατομμύρια ποσοστό, ναι. Και το 1,2 το παίρνει η Arsenal. Αυτό όμως είναι πνιγμένο μέσα. Όχι, το γράψα. Σε τίτλο. Σε τίτλο. Μόνο τα δικά μας κείμενα διαβάζουμε. Λέξη προς λέξη. Χρυσανθέ, στο έχω ξαναπεί. Ναι, και πρέπει αυτό κάποιες μήνες να το σταματήσουμε γιατί έχει κουράσει τον κόσμο. Ναι. Εσύ που δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά με δεδένεις τώρα. Εγώ. Στο All About Aris. Στο κείμενο για τον Gladbeck. Το οποίο το διάβασα. Δεν αναφέρεται μέσα τι λέει ο Κλάντεμπεργκ. Μα στην αρχή καταρχήν μας λέγανε δεν το βάλαμε. Ωραία, φυσικά. Ναι, ωραία. Σου ζήτησε συγγνώμη. Υπάρχει το βίντεο. Το λέει ο Κλάντεμπεργκ. Συγγνώμη, θα επιλέξω εγώ. Που δεν βλέπει το βίντεο, Χρύσανθε, δεν διαβάζει μέσα τι είπε ο Κλάντεμπεργκ για το πέναλτι. Αυτό ακριβώς κάνει όλα αυτά τα χρόνια η προπαγάνδα. Ωραία, δεν θα μιλάς λοιπόν για την κοινωνία. Όχι, θα επικοινωνία. Δεν θα μιλάς, Χρύσανθε. Τι λέτε, θα την κάνετε εσείς και εμείς θα την κάνουμε. Υπάρχει ουσία. Ήρθε η κόλος και σε έκανε κόλο. Αυτό δεν είναι κοινωνία. Αυτό δεν είναι επικοινωνία. Κόλος με τον Gladbeck, τι τον μπλέξει τώρα. Μια αποτυχία μου στην Ευρώπη για τις εντυπώσεις που δημιουργείς τώρα. Τι σχέση έχει με τον Gladbeck. Αυτό λέω κι εγώ. Ο τίτλος δεν λοιπόν είναι στα site. Επικοινωνία, ο τίτλος με τη Λαμία λοιπόν στα site σας ήταν. Δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι γκολ και δεν υπάρχει πέναλτι. Και υπάρχει πέναλτι, συγγνώμη. Και το πέναλτι που υπήρχε ήταν του Άρη. Και το πέναλτι που δεν υπήρχε ήταν της Λαμίας. Ο τίτλος όμως ήταν αυτός. Δεν το επεξήγησαν. Και πριν, τώρα τουλάχιστον υπάρχει ο Κλάτεμπερκ και βγαίνει το βιντεάκι και τον αποθεώνω τον Κλάτεμπερκ. Παρόλο που τον ξεφωνίζει ο Ολυμπιακός πάλι, εγώ τον αποθεώνω. Μπράβο στον Κλάτεμπερκ. Πολλά μπράβο, ακόμα και αν είπε κάτι που δεν με συμφέρει ο Σάρη. Ότι η ΚΕΔ θα το έδινε το πέναλτι. Συμβουλεύει. Βέβαια είπε, πρόσεξε, ο διαιτητής λέει η επαφή δεν είναι ικανή για πέναλτι. Το λέει στην ιδιοπικοινωνία. Αν λοιπόν ήταν σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αυτό θα έπαιζε εσύ πρώτο θέμα. Όχι τι λέει ο Κλάτεμπερκ. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται εσείς να έχετε 150 μέσα με επικοινωνία. 150 πράγματα να τα επικοινωνείτε όπως γουστάρετε. Να κάνεις και εσύ ρε Χρήστα να μας ζαλίζεις. Κάνω. Κάνω επικοινωνία. Και ζαλίζεις και τον κόσμο. Προχωράμε. Αλλά βλέπω ότι ό,τι και αν κάνω. Κάνε και εσύ. Δεν χάνεται σειρά από ό,τι γράφω. Χαίρομαι ότι περνάει σε εσάς. Χαίρομαι. Okay. Είπα και για σένα τώρα ότι έγραψες και εσύ. Όπως εγώ δεν έγραψα τίποτα ψέματα. Αυτό, δεν έγραψες τίποτα ψέματα. Δεν έγραψα τίποτα ψέματα. Δεν έγραψα ψέματα. Δεν έγραψα ότι είναι κανονικό. Έκρυψε την αλήθεια όμως. Όχι καθόλου, έβαλα το βίντεο. Δεν την έκρυψα. Κάνεις λάθος. Το βίντεο υπάρχει. Κείμενο, δεν τόνισα αυτό που σε συμφέρει. Τόνισα αυτό που συμφέρει σε μένα. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο είναι γκολ. Και άλλο είναι γκολ της Λαμίας. Και άλλο είναι γκολ. Όπως έχεις το δικαίωμα, τόνισες αυτό που συνέφερε και όχι αυτό που δεν συνέφερε. Δεν θα μιλάς για επικοινωνία, ρε Χρυσανθέ. Ο καθένας στο site του
κάνει την πολιτική που θέλει. Ωραία, και θα δεν θα σε ρωτήσει το τι θα γράψει το DNA το 10 στο καζέτα. Όχι, δεν θα σε ρωτήσει. Υπάγω να με ρωτήσει. Είμαι υπάγω να με ρωτήσει. Ό,τι θέλει θα γράφει. Εγώ λοιπόν θα αναδεικνύω αυτά που πιστεύω εγώ ότι επικοινωνιακά είναι καλά ή επικοινωνιακά είναι άσχημα και ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ δεν είπα σε κανένα τι θα γράψει. Προς Θεού. Μπερδεύεσαι αν νομίζω ότι λέω κάτι τέτοιο. Ούτε θα μαλώσω κανένα συνάδελφο. Ό,τι θέλει ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του. Ο καθένας. Και εγώ κρίνομαι. Μη χαλάς την εκπομπή, φωνακλά, μη χαλάς την εκπομπή. Ο μόνος αστερίσκος είναι εάν προσβάλλει προσωπικότητες ή αν γράφει θέματα. Συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Δεν θα σε ρωτήσει όμως το Sport DNA ή το καζέτα αν τη νίκη του Άρη την έχει 18ο θέμα. Ποτέ. Επειδή είσαι θες να είναι πρώτο. Δεν θα είναι πρώτο, ρε Χρυσανδέ. Ποτέ. Συμφωνώ. Δεν έχει τη δυναμική ο Άρης με τον Πάκο, τον Πάκο, τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός με τον Λεπαδιακό. Συμφωνώ. Παιδιά, μόνο που δεν καθορίζεται με τη δυναμική. Μια και λέμε Ολυμπιακό, στη συνέχεια ήταν που λέγαμε χθες για τη διαιτησία και σας έλεγα ότι. Με φοβίζει πολύ η διαιτησία ενόψη Τετάρτη. Είδαμε χθες όλοι πως ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι σε μια πολύ μέτρη ομάδα. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή να παίζει ο Παπουλής, ας πούμε, και να είναι τους καλύτερους. Οκ, για Champions League δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν έγινε καν χρήση VAR. Όπως δεν έγινε χρήση VAR, χρήσανε και Κώστα πέρσι στο Ολυμπιακός Κράσνονταρ. Εντάξει, που κάνει μια χερούκλα ο άλλος και ο διαιτητής λέει παίζεται. Άρα και στην Ευρώπη. Μάγκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά τώρα. Αν το ίδιο πέναλτι το δίνει στον ΠΑΟΚ, θα έλεγε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Ναι, ναι. Εγώ λέω δεν το έλεγε. Εγώ δεν το έλεγα. Εντάξει. Okay. Δεν μπορώ, Χριστέ, να, δεν μπορώ να εκτεθώ για κάτι τόσο μεγάλο. Εγώ λέω δεν θα λέγατε ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι. Δεν εσύ, υπάρχει φάουλ, ότι είναι διεκδίκηση. Η προσωπική σου εκτίμηση ποια είναι, ότι είναι κανονικό αυτό. Είναι επιθετικό φάουλ. Πιάνει το χέρι του ο αντιπάλου και έπρεπε να δώσει. Ναι, αλλά πιανόντουσαν, λέει χέρι-χέρι και πιο πριν. Αυτή είναι η λογική του διαιτητή. Ότι επειδή πιάνονται και οι δύο, τα αφήνει όλα στην εξέλιξη. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Εγώ έτσι όπω το είδα. Ήταν φάουλ. Λέω φάουλ. Έτσι όπως το είδα. Αφού λοιπόν πέρσι ο Ολυμπιακός δεν έμεινε πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι που θα το σφύριζε και ο Παπουτσέλης υπέρ της Κράσνονταρ. Οκ, για όσοι δεν θυμούνται, ας δούνε βίντεο, φωτογραφίες, μιλάμε για χέρι ολκής. Το VAR εκεί πέρα έχει δουλειά, δεν ασχολείται. Εντάξει, με τα πέρσι να ασχοληθούμε τώρα. Και σήμερα και φέτος ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα. Οκ, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο η UEFA. Δώστε μια εκπομπή στο Φωνακλά. Σε παρακαλώ, Χρήσα, θα λέει να πούμε. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν. Μη φωνάζεις, λέει ο φίλος Στέργιο. Ο φίλος ο Σταφάστ παπάκι hotmail και τα λοιπά που μου στέλνει και με λέει λακαμά. να του πω φίλε, να σου πω φίλε, ότι πραγματικά ειδονίζομαι όταν με βρίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δείχνει το πόσο με υπολογίζεις. Γιατί αν ήμουν ανύπαρκτος δεν θα σχολιώσουν μαζί μου. Συνέχισε να ασχολείσαι με το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας και με αυτόν που στα λέει μέσα μούτρα συνέχεια. Στείλε και άλλα πινελικιά, να ξέρεις. Πού τα στέλνει, πού τα στέλνει. Σε πλατφόρμες ιντερνετικές που έρχονται μηνύματα. Σε πλατφόρμες ιντερνετικές. Ναι, ρε, γράφουν μηνύματα. Live24.gr, e-radio κτλ. Greek Radio. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε. Συνέχισε να παραδέχεσαι πόσο πολύ σε πονάει η αλήθεια. Συνέχισε, μ' αρέσει. Στο έχω ξαναπεί, Χρήσανθε, δεν είσαι ο Βαγγελισσής της αλήθειας. Είναι η άποψή σου, θα λες. Η άποψή μου. Δεν θα λες η αλήθεια. Αληθινή. Εγώ τι θέλω, θα λέω. Γιατί, εγώ σου είπα τι να λες. Γιατί ο ψεύτης κάθε φορά. Ναι, παιδιά. Κοινά παραδοσιακά. Κάτσε λίγο λεπτό. Κάτσε λίγο λεπτό. Με έχει φορά αυτό το πράγμα. Ψεύτης λέει ότι λέει συνέχεια. Λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Εγώ δεν λέω την αλήθεια. Εγώ λέω τη μόνη αλήθεια. 10 φορές ψεύτης. Λοιπόν, αφού λες τη μόνη αλήθεια. Τι ζούμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ρωτάει εδώ. Έχω πολλά μηνύματα. Ρωτάει παιδιά. Εδώ, επειδή μια που λεφάσεις. Το δεύτερο του Γιαννούλη είναι πέναλτι. Με την Κράσνοντα. Το δεύτερο του Γιαννούλη. Ότι όλοι λέει το έχουν παραδεχτεί. Το δεύτερο πέναλτι υπέρ τη Κράσνοντα. Το δεύτερο πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο που πιάνει τον παίκτη τη Κράσνοντα και το ρίχνει κάτω. Που βγαίνει από τα δεξιά. Δεν ξέρω. Δεν το είδε στη φάση. Αποκλειστικό του φίλου. Δεύτερο πέναλτι δεν έχει γραφτεί πουθενά ούτε και στα πιο αντιπαοξίδικα site. Ναι, δεν νομίζω, έχει γραφτεί σε όλα. Μόνο σε εσά δεν έχει. Σε όλα έχει γραφτεί. Ναι. Δεν. Εδώ μου λέει και συνάδελφο υπερπαοξί που κάνει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο που το παραδέχτηκε. Μάλιστα. Όσου παίκτε πούλησε ο Πανόπουλο, πε του γκουρού, δεν πούλησαν όλε οι ομάδε Θεσσαλονίκη μαζί, έτσι κρατούσε την Ξάνθη. Τέλο πάντων. Και όταν σταμάτησε να έχει παίκτε, πουλούσε το Φασίδι. Δεν έχω να δώσω τα 70.000 που χρωστούσα στο Βέλεθ, λέει, αλλά θα πάρω τον Γκαρσία 1,3 αντί να βάλω τα λεφτά στις ακαδημίες. Και σε κανένα δύο χρόνια θα κλαίει ο γκουρού πάλι για τα παγωμένα χρέη του ΠΑΟΚ. Γιατί θα έρχονται τα φερμάνια του Άρη. Χρήσανθε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, φίλε. Του Βέλεθ, επίσης, φίλε, έχει αποσυρθεί, έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει πληρωθεί, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, ο καθένας ασχολείται με τα τέτοια του άλλου. Πάντα αυτό γίνεται. Όλοι το κάνουμε λίγο πολύ. Και όλοι έχουν χρέη, φίλε, να ξέρεις. Όλοι. Όλοι έχουν χρέη. Όλοι. Αυτά και εδώ είναι τις προηγούμενες εκπομπές. Και οι ωραίοι
Και ναι. Μα μόνο οι ωραίοι έχουν χρέη. Και αυτοί που λένε ότι έχουν αμέτρητα λεφτά και εκατομμύρια. Γιατί έτσι. Εγώ ξέρω κάτι εταιρείες εδώ που έχουν κάτι χαρτιά με χρέη. Ναι. Χρύσανθε. Πάμε στο τέλος του πρώτου ημίωρου. Πάμε στο break. Είναι το καθιερωμένο καλό ημίωρο της εκπομπής. Ναι. Πολύ καλό. Χωρίς θέματα. Ναι. Πολύ καλό. Αν έκλεις τρία θέματα τώρα. Μόνο θεματική. Δεν αμαλώναμε. Μα δεν πρόλαβα να τα βγάλω. Θα βγάζεις τα θέματα, μια χαρά το στέργιο λέω. Θα βγάζεις τα θέματα. Τώρα μιλούσαμε, ο Πάοκ, η Κράστο μου, θα βγάζεις ένα ρόσο να πούμε αυτό εκεί. Ήρθες εδώ κατευθείαν, με έβαλες μπρίζες. Να αποθέ... Βγάλε, ρε φίλε, εσύ για τον Άρη την επόμενη μέρα. Ποια επόμενη, επόμενη μέρα. Βγάλε τον Χαριστέα. Έχουν φύγει όλοι. Βγάλε τον Χαριστέα. Να μας πει γιατί έφυγε. Να μην σας νοιάζει. Το Χαριστέα βγάλε. Να μην σας νοιάζει γιατί έφυγε, ρε. Τον Τερζή, τον Χαριστέα. Να βγάλει το Βέλμπλουμ. Όλα τα αρνητικά. Έπρεπε να πει εσύ βγάλε τον Ζιάγκο. Λοιπόν, να αποθεώσουμε Στέργιο το μεγάλο El Arabi. Πολύ καλό. Το μεγάλο El Arabi. Ο οποίος ο καλύτερος πόρος στην Ελλάδα. Μας πλήρωσε στο 90, στο 90 αυτό. Να ευχαριστήσουμε το φίλο ο οποίος μας είπε να παίξουμε Anytime El Arabi. Και βεβαίως το μεγάλο Ολυμπιακό που έβγαλε άσο και over 1,5 Στέργιο. Και εμείς τα βόδια παίξαμε goal-goal. Οι άλλοι δεν μπορούν να σκοράρουν ούτε με παιδική ομάδα. Τι goal-goal, Ομόνια. Ναι. Ρε Στέργιο κι εσύ. Μα απαντάει αυτός που με έβριζε πριν, Καραγκιόζη. Ξεκαρδιστήκαμε, φίλε. Κρύψου πίσω από το email. Φίλε, ξεκαρδιστήκαμε. Εντάξει, δεν είναι μαγκιά να βρίζει τον άλλο τώρα διαδικτυακά. Εντάξει. Αυτά είναι... Τουλάχιστον στείλε μήνυμα να πάρει ο Σταθμό σε 62 λεπτά. Που δεν τα παίρνει όλα. Μπράβο, ναι. Ναι. Είσαι και τζάμπα μάγκα. Και τζάμπα μάγκα. Και τζάμπα μάγκα. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break και θα, επιστρέφουμε. Θα πούμε κι άλλα. Ρίτζη Καζίνο είναι μαζί μα. Είναι μαζί μα. Είναι μαζί μα. Και εμεί θα είμαστε μαζί του. Γιατί είναι ο απόλυτος χώρος διασκέδασης. Με ασφάλεια. Και ο πιο ασφαλής. Και ο πιο ασφαλής. Το Σταμάτη και το Γρηγόρη. Το Σταμάτη. Πήρε ο Άρης. Εδώ γίνεται χαμός. Χρήσαν Θεό. Ο Αλαφούζου 40 εκατομμύρια σε 2 χρόνια έδωσε, γι' αυτό αφρίζει με Πογιάτος. Ο Ματέο έκλεισε, λέει ο 6944. Έκλεισε ο Ματέο, Χρήσαν Θεό. Το 40 εκατομμύρια έδωσε ο Αλαφούζος. Πού κολλάει. Όχι. Πού τα έδωσε. Έδωσε 40 εκατομμύρια ο Αλαφούζος και έχει 128 διακανονισμούς ο Παναθηναϊκός, ναι. Πώς το λένε, στο φάκελο της αδειοδότησης. Και έμεινε χαριστικά πρόπερση. Αν λοιπόν έδωσε 40 εκατομμύρια και έχει 128 διακανονισμούς, πάει να πει ότι σκανδαλωδός, όχι πάνω, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά εντάξει, σκανδαλωδός είναι στην κατηγορία. Και οι άλλες ομάδες που πέσανε, κακώς πέσανε. Με ψηφοφορία. Ή έχουμε ισονομία ή δεν έχουμε. Ναι, ναι, αφού είστε δηλαδή τέτοιοι ρούφοι είστε όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται, επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, να γίνεται αυτό που γίνεται. Σωστό. Και να τον κρατάμε στην κατηγορία, αλλά τον Άρη και τον Ηρακλή να λέμε πήγε στα χωριά. Σωστό. Κάτσε ρε φίλε. Να πάει κι αυτός. Θα τα θυμόμαστε αυτά με το μεγάλο περίπατο, εντάξει. Όταν ο Μπακογιάννης ήταν πρωθυπουργός και θα γελάμε. Εννοείται που θα είναι σε 10 χρόνια. Ο επόμενος. Σίγουρο. Γιατί η Ελλάδα χωρίς την οικογένεια Μητσοτάκη δεν μπορεί να πορευτεί. Και επίσης να σας πω ότι σήμερα με πήραν τηλέφωνο για πολιτική ο Γκάλοπ από γνωστή εταιρεία και απάντησα σε όλα. Μπράβο Κώστα. Έχετε λέει 3 λεπτά παρακαλώ. Για τα ραδιόφωνα. Για τα ραδιόφωνα δεν με πήραν, όχι. Οπότε λέω στους ακροατές, αν σας πάρουν παιδιά, αθλητικό λίμπερο θα λέτε. Έτσι. Καλησπέρα παιδιά, Στήριο, γιατί φωνάζεις τα ίδια κάνετε τόσα χρόνια εσείς, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Οπότε προς τον δρόμο που χάραξε ο ΠΑΟΚ λέει ο 6944-45 κτλ. Επίσης άλλος φίλος με 6944, καλησπέρα, φωνάζει αυτός που έχει κληρωμένη τη φωλιά του. Χρήσανθε, διαφορά του ΠΑΟΚ με εσάς είναι ότι για εμάς λένε οι άλλοι, ενώ εσείς αυτοαποκαλείστε μεγάλη ομάδα, τα ΔΕΦΗ. Προπονητής της Κόλλος. Άμα το είπε ο προπονητής της Κόλλος, το φίλε, είπε, εντάξει. Φίλε, όντως, το οποίο, το οποίο είπε... θάψατε και αυτό γιατί επικοινωνεί. Και μου λέει λοιπόν φίλος πάνω σε αυτό ότι ο ΣΒΑΠ. Κάτσε να τελειώσω πάνω σε αυτό. Ένα μήνυμα ακόμα έχω Ένα μήνυμα. Και ο ΣΒΑΠ είπε ότι αντίπαλοι μας είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός και γράψατε μόνο Ολυμπιακός. Γιατί δεν γίνεται ο ίδιος. Όχι, περίμενε. Ενώ ο προπονητής της Κόλλος από το ΣΒΑΠ ξέρει καλύτερα. Και ο προπονητής της Κόλλος δεν είπε ότι δεν είμαστε μεγάλη ομάδα. Είπε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα. Απλά είπε ότι εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Κάνω για δε τις δηλώσεις του πριν το ματς, στη συνέδεξη τύπου, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα ο Άρης με ιστορία στην Ευρώπη. Πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Επειδή έκανε λοιπόν μια δήλωση ένας ανύπαρκτος σε ένα χωριό. Ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος σε χωριό. Το θυμάσαι για χρόνια, Χρυσαδέλφια. Ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Μια ζωή δεν το θυμάσαι. Φυσικά το θυμάμαι. Φυσικά. Γιατί έχασα τον ανύπαρκτο. Φυσικά και το θυμάται. Από τον Νένι κίνη χίλιε φορέ καλύτερο ο ανύπαρκτο. Λέω εγώ. Πού τον είδε. Τον έκανε γιο. Με την τακτική του που εφάρμοζε στο κλάνι Βικελίδης. Άρα και ο προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι καλύτερος από τον προπονητή που πληρώνει 2 εκατομμύρια. Βέβαια. Τι ωραία που τα πλουστεύετε με τον Άρη και τα υποβαθμίζεις όλα και τα μηδενείς όλα του Άρη. Με και όταν τώρα τις κατραπακές στη μία πίσω από την άλλη μιλάτε, βγάλετε γλώσσα από δύο τυχερά μάτς. Πω. Καλά δεν λέω. Ναι, εντάξει. Όχι, στο ένα ήταν καλή.
Στο δεύτερο. Στο δεύτερο ήταν καλή με την Μπενφίκα. Με την... Τυχερή. Σου ήταν. Εύχομαι να ζεις άλλα 60 χρόνια χρήστε να φτάσει τα 100. Τέτοια μα εσύ δεν μπορεί να δει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πειράζει. Τα είδε ήδη. Έχω κέρδη. Όταν κέρδισα εγώ την Μπενφίκα, Στέριο, εσύ πετούσε. Αετό, χαρταετό. Όταν κέρδισα την Μπενφίκα. Ναι. Σε διπλά μάτς κιόλας. Όχι ένα κατά λάθος. Και την Περούτζια πες. Με 28-72 κατοχή. Και την Περούτζια. Την Περούτζια δεν είναι. Την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, την Ελλάδα, Στέριο, που έχει κερδίσει μες στην Ισπανία. Έτσι, εσύ έφαγες 5! 5. Και γκολ από τη γραμμή του out. Από το Βιέρι. Καλώς παίξε. Γιατί δεν γίνονταν. Τον Μπόμπο Βιέρι. Για τελευταίο μήνυμα μέχρι τώρα, γιατί δεν γίνονταν ο ίδιος δώρος με Χαριστέα. Όταν έφυγαν από ΠΑΟΚ επί εποχή Σαββίδη, Τσισκιακό, Φάρνισεν, Μίχελ και Μπράγκο, επικοινωνία. Oh. Φίλε, είσαι βαθιά νυχτωμένο. Α, είσαι νυχτωμένο. Πόσα γράφει. Είναι νυχτωμένο, βέβαια. Okay. Πόσα για τον Μπράγκο, τι γράφει. Τι γράφει για τον Μπράγκο. Ούτε τη φάτσα του ξέρουμε. Ούτε τίποτα. Τη του, ούτε τίποτα. Τί... Απέτυχε παταγωδό. Σα καταχρέωσε κατά λοιπά. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ του Financial Fair Play. Λέξη. Λέξη δεν γράψανε. Δεν γράψανε ούτε στη φάτσα δεν το ξέρουμε. Αλλά για τον Χαριστέα να μας πούν τι έγινε και πώς. Τι έγινε. Ούτε στη φάτσα δεν το ξέρουμε. Ποιον, τον Μπράγκο. Ναι, ούτε στη φάτσα. Έχω από το PAOK TV του συναδέλφου που τον υμνούν. Που τον έχουν μια συνέχεια μόνο, είναι μόνο στο PAOK TV. Καλά, εντάξει. Μόνο στο PAOK TV. Δεν είναι ερώτηση. Του καναλιού είναι, εντάξει. Ναι, και την άλλη. Τι, και την άλλη μέρα άκουγα στα ραδιόφωνα να λένε. Εντάξει. Και άκουγα τα ραδιόφωνα να λένε ότι τον στρίμωξαν στο PAOK TV. Τον στρίμωξαν, ναι, όπως τον στρίμωγα εγώ στο RSFM. Αλλά στο Άρης FM ήταν τέτοιο, στο PAOK TV είναι, λοιπόν, είναι αντικειμενική. Εμείς ήμασταν νικακοί. Να απαντήσει ο Στέργιος. Να απαντήσει. Τι να απαντήσω, είπα στο φίλο, έχεις βαθιά μεσάνυχτα. Ναι. Το πόσα γράφτηκαν για όλους αυτούς και το τι κριτική ασκήθηκε και από φίλους του ΠΑΟΚ και από εμάς κτλ. Όχι, φίλοι του ΠΑΟΚ δεν μας νοιάζει, εσείς είναι το θέμα. Γιατί εμείς κάνουμε κριτική. Οι δημοσιογράφοι είναι το θέμα. Κάνατε για τον Τζισιακόφ. Όταν έφυγε. Τίποτα. Όταν έφυγε. Τίποτα. Και να σου πω κάτι. Κριτική στο Σαββίδι που του φέρνει όλου αυτού του σάμπανου που τον διώχνει τον ένα πίσω από τον άλλον. Στον Καρυπίδι όμω πρέπει να κάνουμε εμεί. Σε αυτό δεν φταίει και ο Σαββίδι, άμα δεν ξέρει. Τι. Είναι όπω η μεταγραφή. Α, ο Καρυπίδι δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Ο Καρυπίδι γιατί φταίει. Ούτε ο Καρυπίδι. Και δεν ασκούμε εμεί κριτική στη διοίκηση. Ούτε ο Καρυπίδι φταίει. Εντάξει. Φταίει για άλλα. Αν έλεγε, λέει, ότι είναι επιθετικό φάουλ, πέναλτι που παίρνει ο Πάο σε playoff του Champions League, θα ξαναπίνει στην Τούμπα του 2030. Υπερβολή. Αποκλείεται να έλεγε ότι είναι επιθετικό φάουλ Στέργιο. Θα έλεγε ένα καθαρό πέναλτι. Βλακίε. Το να πιάνει την μπάλα με το χέρι. Απλά για το δεν έχω εκτεθεί ποτέ, Χρυσάνθε. Ούτε έχω κάνει τον. Α, το επιπροσωπικό. Δεν κάνει το επιπροσωπικό. Για καμιά είδηση θα πούμε στον κόσμο. Γενικά εγώ μιλάω ότι ούτε εγώ θα το έλεγα. Και εγώ πέναλτι θα έλεγα Στέργιο. Εγώ είμαι ειλικρινή σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι εσεί αυτό το κομμάτι δεν είστε ειλικρινεί. Ότι ο Πάοκ μονίμω σφαγιάζεται. 50 χρόνια σφαγιάζεται. Δεν υπάρχει μια φορά που να έχει ευνοηθεί. Μία. Μία να είπατε. Μία φορά. Η μόνη φορά που το είπατε. Είπανε, στο χέρι του Βιερίνια το είπανε. Τι είναι. Εν τω μεταξύ, στο χέρι του Βιερίνια λέγανε η μπάλα πήγε στο χέρι πάνω, του Βιερίνια είπαν ότι είναι αυτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μα κατακρεούργησε. Και πιο πριν ήταν κόκκινη στον αυτόν και τέτοια. Πάντα υπάρχει το αλλά. Τέλος πάντων. Και το πέναλτι στη Λαμία που πήρανε. Και το πέναλτι στη Λαμία. Και κέρδισαν στη Λαμία. Και κέρδισαν στο μάτς. Και ένα πέναλτι ανύπαρκτο που πήραν πότε ήταν. Με ποιον ήταν, Στέργιο. Δεν θυμάμαι, Κώστα. Δεν πειράζει. Πολλά υπάρχουν ανύπαρκτα. Α, πολλά υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Πολλά. Πες μου τρία λίγο ανύπαρκτα. Πέναλτι που έχει πάρει. Ένα αυτό με το. Καταρχήν, εκτός από πέναλτι, η κόκκινη κάρτα που δίνει ο Σιδηρόπουλος στον Σάσα στο παιχνίδι. Δεν ήμουν, θα σου πω. Ναι, ακούω. Για πέναλτι σου είπε. Για πέναλτι, θα σου πω. Με τον Ατρόμητο που προκρίθηκε στο κύπελο. Με τον Πανιόνιο που πήρε κύπελο. Πήρε τίτλο. Που πήρε κύπελο. Στέριο, ανύπαρκτο όσο δεν πάει. Κύπελο. Από το Σκουλά Θεσσαλίας. Φέρε μας το κύπελο. Τίτλο πήρες. Και goal of sight πήρες το κύπελο. Τρεις φάσεις είπα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε 10 δευτερόλεπτα στα άλλα μας, εντάξει, σιγά. Και εναντίον πήρες τίτλο, 20 σκούπα. Και εναντίον του 650. Αλλά εδώ πρόσε. Ενώ υπάρχει λοιπόν offside, δεν λένε πήρα το κύπελο με goal of sight. Λένε ναι, αλλά πριν υπήρχε πέναλτι. Που δεν δόθηκε. Που δεν δόθηκε. Άρα πάλι σφαγή. Άρα σφαγή. Άρα σφαγή. Εντάξει, okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Κατάθεση μήνυσης. Τελειώσαμε τα μηνύματα. Κατάθεση μήνυσης στον Βάτσιο από την ΠΑΕ Βόλος. Πάλι. Ξανά. Δεύτερη φορά. Κατατέθηκε. Το είπανε προχθές. Το ξαναλέμε τώρα. Τι, το επαναφέρουμε στην επικαιρότητα. Τι έπαθε, ότι. Ωραία. Να πέσει ο Βόλος. Μηνυτήρια αναφορά. Να πέσει ο Βόλος. Για αλλίωση αποτελέσματος και πιθανή συμμετοχή στη στοιχηματική απάτη. Η ΠΑΕ Βόλος κατά τον Βάτσιο Ευαγγέλου. Ωραία. Να πέσει. Ότι τόστησαν. Να πέσει. Μα είναι out η μπάλα. Να πέσει. Ποιος έχει να πέσει. Να πέσει. Ο Βόλος. Φυσικά, απαγορεύεται αυτό που κάνει. Να πέσει. Να αν πέσει. Το έκανε ο Βόλος. Καλά, γελάω. Αν έκανε μηνυτήρια αναφορά ο Βόλος και όχι κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει σχέση με τον Βόλο, έτσι.
Ένα φίλο εδώ, ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει, Στέριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε θερμοπαρακαλώ, ρε Τσαλτίδη, πέφτω στα πόδια σου. Βρε αυτό το καλπαζίδι και δώσ' του ένα βήμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Να ακούσουμε τη φωνούλα του. Αδικείται από το σύστημα. Έχει δίκιο. Γιατί αδικείται? Τόσα ψέματα λένε εναντίον του ανθρώπου, του πήγε ομάδε κτλ. Και, και δεν τον έχουμε ακούσει πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Γιατί δεν τον βγάζετε να πει ότι είναι ψέματα. Απεχθάνεται την ψέματα. Είναι χαμηλών τόνων. Με 10 εκατομμύρια. Είναι χαμηλών τόνων. Μόνο ένα σερβιτόρο χαμηλών τόνων μπορεί να αγοράζει 10 εκατομμύρια ξενοδοχείο. Είναι προκαντικότητα αυτή. Τι θα πάρετε, παρακαλώ. Το ξενοδοχείο. Ένα καφέ. Πόσο κάνει 3,40, καρτίστε αρέστα. Δεν χρειάζεται. Έχω 10 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επικό. Εντάξει, τέλος πάντων. Στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα, πάμε. Στέριο, επικαιρότητα. Ναι. Πάω, κρεπορτάζ. Τα είπαμε, τα χαζά μας, αν δεν πάμε στα σοβαρά τώρα. Μια ώρα φάγαμε. Διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Τζόρτζογλου, όχι του Στράτου. Ναι. Του Ηρακλείου. Του Νίκου. Mm-hmm. Πρόεδρε, από όλη την Ελλάδα μου ζητούν να βγω μπροστά για τις εκλογές της ΕΠΟ. Σώσε το ποδόσφαιρο κι εσύ. Μπορείς. Ο κουμπάρος του Γκαγκάτση. Δηλαδή, ναι. Ο κουμπάρος του Γκαγκάτση. Αν δεν έχουμε και έναν Τζόρτζογλου να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα έχει βγει σε κανένα ραδιόφωνο εδώ. Πράγματι, πρόεδρε, από όλη την Ελλάδα επικοινωνούν μαζί μου αυτό. Δεν θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που εγώ κρίνω κατάλληλες. Μπλα μπλα μπλα, είναι τοξικό το περιβάλλον. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η διοίκηση γραμμένων τελευταία χρόνια βελτίωσε κάποια πράγματα. Ναι, πρόεδρος πρέπει να μπει ένας με προσωπικότητα και ανεξάρτητος, με μια κοινή διακήρυξη αρχών και αξιών. Περνά η μέλισσα. Λοιπόν, ναι. Στα του ΠΑΟΚ, προετοιμασία για το μάτς το μεθαυριανό. Okay, η λεπτομέρεια που θα δούμε κατά πόσο θα μας απασχολήσει στο προσεχές διάστημα που μένει η επικύρωση, υπάρχει η σκέψη και μάλλον θα γίνει και πράξη να καθιερωθούν οι 5 αλλαγές σε Champions League και Europa League. Okay. Είναι μια απόφαση που μπορεί να δώσει πόντους σε ομάδες που έχουν βάθος στο roster. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν το έχει εκμεταλλευτεί τις 5 αλλαγές. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή περισσότερο μπερδεύτηκε η ομάδα με τις 5 αλλαγές του Αμπέλ Φερέιρα, παρά βοηθήθηκε, αλλά θεωρητικά μπορούν οι ομάδες να βοηθηθούν, ειδικά αυτοί που έχουν βάθος στον πάγκο, έναντι ομάδων που δεν έχουν τόσο μεγάλο βάθος στον πάγκο του. Εντάξει, Σάββατο στις 6.30 το μάτς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Έχει ένα ενδιαφέρον η αποστολή που θα βγει αύριο το μεσημεράκι προς απόγευμα. Νομίζω ότι ο Τσόλακ θα είναι σίγουρα μέσα. Θα δούμε αν θα είναι και ο Βαγκέ. Ο Τσόλακ ήταν σε φουλ. Ουαγκέ. Είπα. Ναι. Ουαγκέ. Ο Τσόλακ ήταν σε φουλ δράση. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα θέμα. Ο άλλος έχει να παίξει. Εγώ νομίζω ότι ο Τσόλακ μπορεί να παίξει και βασικός κιόλας. Πεχτάρα. Για να πάρει έτσι ένα 90 λεπτό. Αυτό τον πουλήσατε τον άλλον. Πριν το παιχνίδι με την Κράσνουνταρ. Θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή και ο. Ουαγκέ. Ότι θα κάνει αλλαγές ο Φερέιρα είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο. Απλώς θα πρέπει οι αλλαγές αυτή τη φορά να μην αποδιοργανώσουν την ομάδα όπως την αποδιοργάνωσαν με τον Ατρόμητο. Και πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι το ένα ήταν άδικο για τον ΠΑΟΚ ή δεν το βοήθησε η τύχη ή οτιδήποτε άλλο. Μια χαρά αποτέλεσμα δεν είναι και δίκαιο και με βάση τις ευκαιρίες που έκανε ο Ατρόμητος. Okay. Δεν ξέρω αν θα κάνει 2, 3, 5 αλλαγές. Ας δούμε και την αποστολή. Θα βγάλουμε κάποια πρώιμα συμπεράσματα. Υπάρχουν οι λύσεις. Μπορεί να μην είναι το roster γεμάτο για επίπεδο Champions League, αλλά είναι γεμάτο για επίπεδο Super League και δει κόντρα σε ομάδες όπως ο Βόλος. Εντάξει, που ξαναλέω, το δείγμα γραφής του στα δύο πρώτα μάτς ούτε ικανοποιητικό είναι, πόσο μάλλον να το πούμε εντυπωσιακό ή τίποτα παραπάνω. Εντάξει, πήραν έναν διπλό γιατί έμεινε ο Ατρόμητος με 10 παίκτες και είχαν μία ελαφριά υπεροχή κατοχή τη μπάλα, αλλά τίποτα. Νομίζω ότι ο Άρης ούτε πιέστηκε ούτε δείξανε κάποιες αρετές ή βολιώτες ότι μπορούν να κάνουν φέτος το κάτι παραπάνω. Ξαναλέω, θεωρητικά τους περίμενα καλύτερους από πέρσι με βάση τις κινήσεις που κάνανε. Θεωρώ ότι μπορεί και να κινδυνεύσει ο Βόλος. Κερδίσαν όμως τον Ατρόμητο όμως. Ναι. Γιατί μείνανε άλλοι με 10. Εντάξει, ο Ατρόμητος. Κερδίσαν όμως. Με 10 έμεινε ένα ημίχρονο. Εντάξει, σιγά δεν έμεινε με 6. Με 10 μήναν. Ήταν ένα μάτς που είχε 0 τελικές και από τις δύο ομάδες μέχρι το 70, μέχρι να σκοράρει ο Βόλος. Ο Βέλιος πήγε στην Άσκολη. Να. Γιατί έφυγε από τον Ατρόμητο? Δεν τον ήθελε ο Καναντή. Μάλιστα. Να.
Έκτακτο, έκτακτο, alert, alert. Ναι. Μήνυμα Μητσοτάκης 6 το απόγευμα για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει για lockdown, αλλά για σκληρότερα μέτρα. Οι άλλα site λένε αυτό. Λένε ότι δεν θα μιλήσει για μέτρα. Δεν θα μιλήσει για μέτρα, θα περιγράψει την κατάσταση. Πρώτο θέμα.gr, εγώ διαβάζω, λέω την πηγή μου. Τηλεοπτικό μήνυμα στους πολίτες απευθύνει στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με θέμα τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει για lockdown. Θα περιγράψει ποια είναι η παρούσα κατάσταση με την πορεία της πανδημίας και τι πρέπει να γίνει για να μην ληφθούν σκληρότερα μέτρα. Άρα είναι λάθος η εισαγωγή που διάβασες από τον συνάδελφο εδώ πέρα. Και είναι σωστό αυτό που είπα. Το lead. Μα διάβασα το κείμενο. Ναι, το lead που είπε lead που είναι άλλο από αυτό που λέει. Το lead που γράψανε στο Facebook δεν θα μιλήσει, λέει, αλλά για σκληρότερα μέτρα, όντως. Παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ. Τρομολαγνία κτλ. Στέργιο. Πάντως τον Αύγουστο λέγατε πως ο Φερέιρα με τους ίδιους παίκτες θα φτιάξει την ομάδα και εσύ νομίζω και τώρα με τα μηχανάκια τους αποθεώνατε. Χρήσανθε, εσείς βρίζατε τον Γκάλι. Εγώ φίλε δεν τον έβρισα τον Γκάλι. Το ότι υπήρξε ένα σύνθημα σε ένα παιχνίδι. Όχι, υπήρξε. Δεν σημαίνει. Υπήρξε. Υπήρξε. Ναι, σε ένα παιχνίδι. Υπήρξε. Ήμουν και στο γήπεδο. Ναι. Με το Παναθηναϊκό. Χρήσατε εσείς βρίζατε τον Γκάλι. Τώρα ο Ολυμπιακός πρόεδρος σας. Ο Ολυμπιακός πρόεδρος έχει δώσει 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός πρόεδρος σας. Τέλος πάντων, ναι. Διώχνει τον Χαριστέα, ο οποίος παρετήθηκε μόνος του. Ναι. Και κάνετε του Μπεκί. Τι του Μπεκί. Και επίσης φτάνει πια με το χέρι του Βιερίνα, το χέρι του Μανιά δεν το θυμάται κανείς. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, επειδή ήταν χέρι του Μανιάτη, δεν ήταν του Βιερίνια. Τρικυμία, ο Ολυμπιακός πρόεδρος σας. Ο Γκάλης, ο Βιερίνια και ο Μανιάτης. Και ο Χαριστέας. Και ο Χαριστέας. Τι σχέση έχει όλα αυτά μαζί, ένα τουρλουμπούκι. Επειδή είπε στο Στέργιο για τον Τσιτσιακόφ. Τουρλουμπούκι, αλήθεια όμως. Εσύ για τον το Γκάλη τον βρίζατε. Όντως. Δεν τον βρίζατε, αλήθεια. Τον βρίσατε μία φορά. Αλήθεια είναι. Ναι. Αλήθεια. Ο Ολυμπιακός πρόεδρος σας. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι Άρης. Δεν είναι Βάζελος. Πλέον είναι Άρης. Είναι Άρης. Ούτε. Θες να σου πω πόσοι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ τα Παναθηναϊκός έγιναν να ΠΑΟΚ. Τώρα πέλετε. Πάμε παρακάτω. Τι ονόματα. Εκεί τι λέτε. Είναι ΠΑΟΚ. Ο Κούσης. Ο Κούσης. Ότι είναι ΠΑΟΚ λέτε τώρα. Ότι ήταν Παναθηναϊκός λέτε τι σημασία έχει. Ο Κούσης είναι ΠΑΟΚ. Ήταν λέει Ολυμπιακός. Λοιπόν. Ερεχρήσα θα ήταν. Ωραία. Διώχνει τον Χαριστέα. Πού είναι η αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Πού είναι η αλήθεια. Τουμπεκί. Πού είναι το τουμπεκί. Σίγουρα όμως υπάρχει κάποιο παρασκήνιο, Χρυσανθέ. Το είπαμε το παρασκήνιο. Γιατί να αν θες να κρατήσεις τον Κούση και ο Κούση σου λέει Χρυσανθέ, ρε φίλε, θέλω να φύγω γιατί θα πάω αντιπεριφερειάρχης. Μπορείς να πεις Κώστα, κάτσε. Αυτό του είπε. Του είπε. Ναι. Πάω πάσο. Την Παρασκευή. Του είπε Κώστα, κάτσε. Την Πέμπτη το βράδυ μετά το μάτς με την Κόλος παραιτήθηκε. Ρε εσύ κάτσε να τη βρούμε την άκρη. Και τα λοιπά. Του είπε μήνε. Του είπε μήνε. Όχι, είπε, θέλω να φύγω. Όχι, ναι, του είπε μήνε. Όχι, Άγγελε, τι είναι αυτό, είναι η αρχή τη σεζόν, πού θα πας τώρα και κάτσε, τα, και τα λοιπά. Και λέει, όχι, θέλω να κάτσε να περάσει το μαζί με τον Βόλο πρόεδρε και θα σου πω οριστικά μετά το παιχνίδι με τον Βόλο. Πω. Και μετά το παιχνίδι με τον Βόλο του είπε, όχι, πρόεδρε, είναι η απόφασή μου, θα φύγω. Λόγω του αντί, άρα όχι λόγω του αντί. Θα φύγω, είπα. Λόγω των καταστάσεων. Δεν θα κάνει και ανάλυση του γιατί. Μπορεί, οι δυο τους μεταξύ τους, ξέρω τι έχουν πει, οι δυο τους. Όχι, οι δυο τους ήταν. Ο Χαριστέας το χειρίστηκε πολύ ωραία. Από τη στιγμή που η επιλογή του απολύθηκε, έπρεπε να φύγει κι αυτός. Ο Χαριστέας λοιπόν, κύριος, επειδή είναι ο Χαριστέας και δεν είναι ένα παιδί σαν αυτούς που περνάνε από ομάδες διάφοροι που τους νοιάζει μόνο ο μισθός και είτε είναι ο μάντζος προπονητής στη δική του επιλογή. Αυτό λέω. Του λέει δεν με ενδιαφέρει, εγώ να παίρνω την κιντίνγκη την κιντάγκα κάθε μήνα. Και ας φύγει όπως και επειδή είναι και ο Χαριστέας και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Ίσα μπορεί να έχει και περισσότερα λεφτά. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είδε ότι το timing αυτή τη στιγμή με την ευθύνη που έχει ο ίδιος και την πήρε πάνω του για τον Έλλην. Δεν είπε. Δεν φταίω εγώ τι να κάνω, να αυτό και τα λοιπά. Είδε και τη συγκυρία ότι υπάρχει κάτι καλό που τον περιμένει κάπου αλλού και είπε παρετούμε. Φάγαμε και την πατάτα με την Κόλος όμως. Από αυτό ξεκίνησε. Αν δεν υπήρχε η πατάτα με την Κόλος Κώστα, δεν θα φύγει ο Ένινγκ και δεν θα φύγει ο Χαριστέας. Κατ' επέκταση. Και όλα αυτά ρε εσύ γιατί ρε άσχεται στο τέλος πλασάρις out. Δεν φταίει στο τέλος πλασάρι out. Στο 92. Κώστα. Κομπόστα. Όταν ο προπονητής παίρνει τον καλύτερό σου χαφ από κάνει. Τα χαφ και τον κάνει δεξί μπακ. Δεν είχε άλλον, Χρυσανθέ. Είχε Κώστα. Το Σάκιτς. Ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη στο Βόλο. Επειδή έκανε μία κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, όπως λες και εσύ. Μισό λεπτό. Τον πέταξε έξω. Και γιατί το άλλαξε τότε. Γιατί έτσι το είδε. Έβαλε. Και δεν είναι ότι πήρε τον Σάσα και τον έβαλε δεξί μπακ. Είναι ότι διέλυσε το κέντρο του. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Οκ. Okay. Γίνεται 1-2. Ναι. Συγκυριακά. Ναι.
Δεν ήταν καλύτερη η άλλη από τον Άρη. Ήταν 15-5 τα σούτ στο σύνολο. Ναι. Έτσι. Ναι. Γίνεται ό,τι γίνεται. Γίνεται 1-2. Μάλιστα. Και έχει 25 λεπτά σε καθυστερήσει. Ναι, και τι κάνει. Και κάνει ό,τι να είναι. Βγάζει το αριστερό μπακ και βάζει το στόπερ αριστερό μπακ. Το στόπερ, τον Ντάτκοβιτς. Το 1-90. Και ποιον έβαλε όμω. Και βάζει δίπλα στο στόπερ το Ματίγια. Και βάζει δεξί μπακ το Μαντζένι. Φίλε, τρικυμία στο κρανίο. Τρικυμία. Ναι, αντί να πιέσει ο Άρης. Αντί να. Κώστα, το ότι βάζει επιθετικό δεν σημαίνει ότι γίνεται πιο επιθετική ομάδα. Όταν δεν πάει μπάλα στον επιθετικό, τι να το κάνει επιθετικό. Μα αφού σου λέει θα κάνω γιόμες, τώρα θα γίνει χαμός. Μα δεν έκανε. Ούτε γιόμες έκανες. 25 λεπτά διέλυσε την ομάδα. Ο Άρης τα 25 λεπτά τελευταία ήταν λιγότερο πιεστικός από ό,τι ήταν όσο έχανε. Αυτό είναι το λάθος. Και διάφορα άλλα θέματα τα οποία τα ξέρει η ομάδα και χρεώνονται στον Ένινγκ. Εγώ νομίζω ότι ο Ένινγκ πέρσι, τηρουμένου των αναλογιών, πέτυχε το στόχο του. Θα μπορούσε για ένα γκολ που μπήκε στο 96 να είναι και στο τελικό του κυπέλου. Έτσι. Ναι. Πέρσι δηλαδή σωστό. Ήταν θετικό το πρόσημο. Σωστό, σωστό. Γιατί χωρίς μεταγραφές, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Αλλά όπως σωστά λένε πάρα πολύ και ισχύει για όλους, οι προπονητές κρίνονται να κάνουν και οι ίδιοι την προετοιμασία. Οι δικές τους επιλογές. Και οι δικές τους επιλογές, αλλά κυρίως να κάνουν την προετοιμασία. Και ο τρόπος δηλαδή, στην προετοιμασία που βέβαια είναι ένα καλοκαίρι ειδικών συνθήκων για όλες τις ομάδες φέτος, η προετοιμασία, το πόσο δουλεύεις στις στιμένες φάσεις, το επιθετικό transition, πώς θα αμήνεσαι, τα συστήματα, το αν είναι δουλεμένη η ομάδα στο να αμήνεται ή να επιτίθεται, στο πώς θα μεταφέρεις την μπάλα, το αν θα βγαίνεις από τα πλάγια, αν θα βγαίνεις από το κέντρο. Όλα αυτά πρέπει να τα δουλέψει ένας προπονητής. Και ο χρόνος που τα δουλεύει αυτός ο προπονητής είναι το καλοκαίρι, στην προετοιμασία. Ναι, φέτος, ξαναλέω, είναι ειδικών συνθήκων. Και ακόμα πιο ειδικών για τον Άρη λόγω του μπαν. Έχει ελαφρυντικά δηλαδή ο Ένινγκ. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα του δώσουμε ελαφρυντικά. Αλλά αυτός το διέλυσε. Όταν φτάνω εγώ, ρε φίλε, εγώ, ναι. Που είμαι ο πιο χαλαρός σε τέτοια ζητήματα, πριν τα μάτς να βαράω καμπάνες και να λέω πριν το μάτς ότι θα φύγει αν χάσει, πάνω να πει ότι κάτι υπάρχει μες στην ομάδα, ότι κάτι φαίνεται, ότι κάτι βλέπουμε όλοι. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Στέργιο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα γιατί πήγε μία και πέντε. Θα σας διαβάσω σε πόση αποκλειστική μετάδοση. Μετάδοση παγκόσμια, πανελλαδική, πανελλήνια κτλ. Την κλήρωση τη Super League 2. Ένα σούπερ πρωτάθλημα που θα μας μαγέψει και φέτος. Έγινε. Χωρίς να ξεπάρουμε χαμπάρι. Ναι, ρε φίλε. Ο Ηρακλής που είναι. Αντί να μην σε κρατάω σε αγωνία. Πρώτη αγωνιστική Καραϊσκάκης Άρτας Λεβαδιακός. Όφη Ιεράπετρας Διαγόρας. Ανέβηκε θέση του Πανιωνίου, Χανιά Δόξα Δράμας. Πάει ο Πανιώνιος. Πάει ο Πανιώνιος. Πώς Χανιά? Δόξα. Αιώνιος. Με δόξα υπάρχει ο έκανε ένα λάθος με 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν το έχω ψάξει το θέμα. Παναχαϊκή Τρίκαλα, Εργοτέλης Ιωνικός και Απόλλων Λάρισας Ξάνθη, η οποία Ξάνθη όπως και ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πας Γιάννηνα θέλει και αυτή δύο εβδομάδες να πάρει ρεπό για να προετοιμαστεί καλύτερα μιας και έπαιζε μέχρι τέλη Ιουλίου. Εντάξει, πρωτάθλημα σε δύο φάσεις. Άου. 22 ναι. Αγωνιστικές κανονική διάρκεια, 10 ακόμα παιχνίδια για play-off και play-out. 1-6 play-off, 7-12 play-out. Ωραίο. Το μαγικό αυτό πρωτάθλημα της Super League 2. Τα μηνύματα θα τα διαβάσω μετά και χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η Ελλάδα παραμένει στη 18η θέση της κατάταξης της UEFA και τα πράγματα νομίζω ότι θα παραμείνουν πάνω κάτω έτσι. Είναι δεδομένο ότι τη μεθεπόμενη χρονιά, γιατί η επόμενη έχει κλειδώσει, θα βγάζουμε μία ομάδα του Champions League και τρεις στο Conference. Αν προεράσει η ΑΕΚ, έχουμε πιθανότητες. Δεν το βλέπω να περνάει η ΑΕΚ. Γιατί? Το βράδυ. Γιατί, ρε φίλε. Είναι καλή η άλλη και η ΑΕΚ δεν μου δείξε κάτι. Εντάξει, ένα μάτσι είναι. Εντάξει. Ένα μάτσι είναι. Θα δούμε το βράδυ. Σενγκάλεν ΑΕΚ. Τι ώρα αυτό. Ωραίο μάτσι είναι αυτό. Ωραίο. Αμφίρροπο. Και εντάξει, και με ισοπαλία πάει παράταση. Σενγκάλεν ΑΕΚ. Ναι. Χι δύο. Αν περάσει η ΑΕΚ, θα πάμε καλά, Στέργιο. Σε καλή μεριά. Θα πάμε καλά. Ο φίλος μου ο Μάντζο, θα μου δώσει και θα σας στείλω να πληρωθείς κι εσύ. Τα μηνύματα εδώ το διάλειμμα. Ο Γιώργος. Μάντζο. Λοιπόν. Σεν Γκάλεν ΑΕΚ 9.30 ώρα. Manchester United Bournemouth 21:45. Lincoln Liverpool. Βρε, έχει τελικό Super Cup Ευρώπης με κόσμο σήμερα. Ναι. Μπάγερ Μονάχου Σεβίλη σε Λίβη στις 10 με 30.000 θεατές. Στο Πούσκας Αρίνα στην Βουδαπέστη. Στην πρωτεύουσα του 30.000 θεατές.
του ευρωπαϊκού πορνό. Γιατί δεν είναι κακό, το λέμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούν γι' αυτό. Παγκόσμιο κόσμο. Μας κυνηγούσαν στον δρόμο, μας κυνηγούσαν. Με τραβούσαν από το πουκάμισο. Ποιες. Για να παίξει ταινία. Οι κράχτες. Ναι. Σταμάτα, break. Ναι, the Greek with the little dick. Φαίνεται ψάχνανε μπούμαν γι' αυτό. Μπούμαν. Μπάγκερ Μονάχου σε Λίβη στις 10 και Μάλαγα Μπαρτσελόνα στις 11 παρατέταρτο. Αυτός θα κάνει λάθη κανονικά και θα λέει δεν το έκανα κανονικά, το είπα. Λοιπόν, με μάσκες και με 1,5 μέτρο λέει απόσταση οι θεατές μεταξύ τους στη Βουδαπέστη. Στις ταινίες με μάσκες. Αυτό όντως τώρα, δηλαδή το που λένε ότι πας με μάσκα. Γιατί φοράς μάσκα. Και πικι πικι ποκοπόκο. Μάσκα και κάτω. Τεστ, παιδιά, παντού. Τεστ. Τεστ. Τι τεστ, πριαπισμού. Το κλείνω γιατί. Έχω. Άντε, γεια. Έχω εδώ και χρόνια. Άντε, γεια. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μαζί μας η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Κορυφές αποδόσεις στα φαβορή, υπηρεσία cash out, live streaming. Ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League για τα επόμενα 3 χρόνια. Έδωσε και το όνομα άλλωστε. Ιντερβέτεν Super League. Βέβαια. Δυστυχώς διαβάζω ότι σε Λύκειο. Κάτσε να δω την περιοχή τώρα. Θεσσινό είναι, άμα διαβάζει για τραυματισμό. Που έπεσε από τη σκεπή. Θεσσινό. Τι είναι αυτό το τι. Τι δουλειά είχε στη σκεπή. Έκανε. Τι δουλειά είχε στη σκεπή. Τέλος πάντων. Ανεβαίνουν για να μπουν, για να βγουν. Τώρα έχει διάφορα. Κάθονται στον δρόμο, περνάνε αυτοκίνητα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Στο σουφλί λέει. Ναι. Ανέβηκε προφανώς για να βγει από το σχολείο. Ή για να μπει και έπεσε το παιδί. Λοιπόν, μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Απ' τη μία λες ευτυχώς που δεν χτύπησε το κεφάλι του. Ναι. Αλλά βλέπω τα πόδια. Έπεσε, έσπασε τα πόδια σου. Δεν τα σπάσε μόνο. Τι τα έκανε. Είναι πολύ σοβαρό το, λέει, το θέμα. Και θα εγχειριστεί και τα λοιπά και να δούμε αν θα. Πάνε τα πόδια δηλαδή. Θρηματίστηκαν τα πόδια. Τι λοιπόν, δουλειά έχει στη σκεπή, ρε. Όχι, πα, κάνει κατάληψη και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω, τα αιτήματα. Όχι, okay, στη σκεπή. Τέλο πάντων, τι ψάχνω να βρω. Πήγε τώρα. Να βγει από εκεί. Να. Πήγε να βγει από εκεί. Τέλο πάντων, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και απλά να έχει πάει στο πόδι το όπω λε και σε 2 μήνες να περπατάει. Και πάλι, γιατί γύψο, τέτοια ταλαιπωρία, στεναχώρια. Αν είναι μόνο ταλαιπωρία και 2 μήνες, οκ. Okay. Μην είναι τίποτα μόνιμο, αυτό λέω. Είμαστε 100% ελληνική επιχείρηση. Ο Μαρμαρίδης πάντα μαζί μας, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Υπάρχει νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Είναι έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Στο marmarides.gr μπορείτε να δείτε, φίλες και φίλοι, περισσότερες λεπτομέρειες και πολύ ωραίες προσωρές για κρεβατοκάμαρες και τα λοιπά. Κάτι εκεί πακέτα έχει, κάτι πολύ ωραίο και πολύ προσιτά. Αυτά από τον Μαρμαρίδη που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως μαζί μας βέβαια είναι και ο αγαπημένος μας Mr. Gold με πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο με κάθε μέρα κάτι φρέσκο μαγειρεμένο. 2-31-062-85-86. Ξεκίνησε τον delivery ήδη. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το πρωί τα παιδιά στη διάθεσή σας να σε εξυπηρετήσουν με πολύ ωραία φαγητά, φρεσκομαγειρεμένα, το σημαντικότερο. Από την πρώτη μερίδα. Φατήκα ένα λαδερό κόστα. Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 12,5, δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Mr. Gold 62-85-86. Τη μουσική λίγο χαμήλωσε, Χρήσανθε. Το μονότονο πράγμα που δεν το λες καν μουσική. Εντάξει. Την αηδία αυτή. Βάλτε τον νύμο του Άρη. Βάλτε τον νύμο του Άρη τώρα. Ναι, βάλτε τον νύμο του Άρη. Βάλτε τον νύμο. Όχι, βάλτε τα ζούνια. 4. Βάλτε τα ζούνια. Στέρι, αυτό είναι χειρότερο από εμένα. Ο 694 Στέρι είναι χειρότερο. Το μήνυμα επανέρχεται και λέει: Χρήσανθε, αν αυτά που γράφω είναι τουρλουμπούκι και δεν σου αρέσουν, αυτά που λες κάθε μέρα σχεδόν είναι τουλάχιστον μπούρδες, με αυτή την οτροπία σας περιμένει ξανά η Β' Εθνική. Α, και αυτή η καραμέλα. Με τη Β' Εθνική. Ναι, εσείς ξέρετε την καλή την οτροπία. Και δεν την ξέρουμε εμείς την καλύτερη νοοτροπία. Εντάξει, φίλε, όχι. Okay. Okay, η νοοτροπία η δικιά μας, όταν φτάσει και εσύ τη δικιά σας, να είμαστε καλύτεροι φίλοι με τον Πρωθυπουργό, θα την κάνουμε δεν απέφτουμε στην Β' Εθνική. Εντάξει, τώρα επειδή έπεσε ο Άρης, ας πούμε, τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι θα ξαναπέσει.
Ο Άρης με τα δελτία έπεσε. Κάποιοι άλλοι με τα δελτία δεν πέσανε. Σωστό. Αυτό, σε αυτό έχει δίκιο. Αυτή είναι η διαφορά. Σε αυτό έχει δίκιο. Να σου πω, τότε είχε κάνει ένσταση ο Αθηναϊκός. Είναι ακόμα χειρότερο. Τι είχε γίνει? Ο Μπίκας, που τον αποθεώνουν κάποιοι φίλοι μου, ναι, έκλεισε το φύλλο αγώνα στα 17 λεπτά. Ωραία. Α, και αυτά γιατί πέρασαν, ενώ τα πήγε στα 17 λεπτά ο Άρης. Ναι. Και πήγε επειδή ο κανονισμός έλεγε στα 15. Ναι, όντως. Και ένας διαιτητής από τη Χαλκιδική. Φαντάσου. Έκλεισε το φύλλο αγώνα. Και έριξε τον Άρη. Ναι. Μπράβο. Επειδή δεν πήγε τα δελτία. Το χαρτί δηλαδή. Ναι. Υγείας. Που άμα κάτσουμε και ψάξουμε. Που τώρα σε τρία μάτσο πάω και έπαιζε χωρίς τα δελτία. Άλλο το δελτίο. Αλλά εξαρτώταν. Και άλλο το χαρτί υγείας. Το ίδιο ήταν. Το δελτίο υγείας ήταν τότε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Αυτό είναι το δελτίο. Όχι, εννοεί ο Στέλης εννοούσε. Τα θεωρημένα υγείας είναι. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς. Απλά τότε ήταν μαζί. Ήταν μπροστά σωστά, το τέτοιο ήταν, και από πίσω το άλλο. Είναι δελτίο και αυτό. Το δελτίο ήταν. Είναι έγγραφο απαραίτητο για την έναρξη του αγώνα. Έως πάμε. Εντάξει. Λοιπόν. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε. Εντάξει, παιδιά, πολλά μπορούμε να πούμε για τις ομάδες. Όλες έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Όλες έχουν δώσει πάτημα. Έτσι, για να μιλάει ο κόσμος. Και άλλες έχουν τιμωρηθεί περισσότερο και άλλες έχουν τιμωρηθεί λιγότερο από τα λάθη τους. Έτσι. Okay, τι να κάνουμε. Όλες νιώθουν αδικημένες, άλλος για το ένα, άλλος για το άλλο. Υπάρχουν προφανώς και κάποιες που θεωρούν τον εαυτό τους περισσότερο αδικημένες. Να κάνουμε στην Ελλάδα έτσι. Είναι. Μου λέει ένας φίλος, αφού η νοοτροπία είναι λάθος και θα ξαναπέσουμε, η νοοτροπία των γαύρων είναι καλύτερη και να κοιτάξουμε να τους μοιάσουμε? Όχι. Γιατί αυτοί παίρνουν τα πρωταθλήματα. Όχι. Πάντως εσείς αυτούς κοιτάξτε να μοιάσετε. Χαλίφ στη θέση του Χαλίφη. Άρα να μοιάξουμε σε αυτούς. Κοίταξε. Φτάνεις. Αν τους έμοιαζε να χρήζαν και ήμουν ο νέος Χαλίφης, είχα πάρει τώρα. Όχι ένα πρωτάθλημα, δεν έχει την, την ίδια δυναμική. Δεν θα του κλέβανε στα χαλίφια. Όταν έχεις δύο πρωταθλήματα, Στέργιο, δύο πρωταθλήματα και συγκυριακά έχεις έναν. Βγαίνανε οι αποφάσεις υπέρ μου, χρήζατε. Ποιος? Τα προπέρσινα. Κάνεις λάθος. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ένας Χαλίφης. Τρεις. Τώρα δεν υπάρχει ένας. Υπάρχουν τρεις δυνατοί αυτή τη στιγμή και ένας που πάει να ξεπεταχτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι Στέργιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι 20 χρόνια κόκαλης. Ο άλλοτε Χαλίφης. Με τον οποίο έχετε άριστη σχέση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι. Την υπογειοποίηση την Τούμπα, την πάρει ο Σωκράτης. Άλλο πάλι. Καμία ερώτηση, μήπως. Καλά, μην μιλάς εσύ. Αφού την καλύτερη. Εσύ τον έβαλε στο παντελονάκι, ας σταμάτα. Εντάξει, αυτό ήταν τον Άρη λέτε για τον Ολυμπιακό. Για έναν αγώνα ο ένας φύγεται με τον κόκαλη. Ο ένας έρχεται με τον κόκκαλο και ο άλλος έχει για έναν αγώνα. Ποιος μιλάει τώρα, ρε Στέργιο, τι λέει τώρα? Μόλις λέω τις αλήθειες. Τώρα θα με κάνει να πω και εγώ τα αυτά. Τουτουτ. Άντε τουτουτ. Η κοπέλα ποια είναι η καινούργια στην εκπομπή? Άσε μας τώρα, την είδες λίγο γεματούλα γι' αυτό. Όχι, αυτή λέω, την αριστερά. Α, την αριστερά. Ναι. Είναι η fashion blogger. Fashion blogger, τι γινόμαστε κι εμείς? Να σταματήσουμε να μαλώνουμε με το Στέργιο. Εμείς είμαστε sports bloggers. Ναι. Εμείς είμαστε σωστό, sports. Σωστό, μπράβο. Εμείς είμαστε sports bloggers. 24 ακούσουμε το κορονοϊού στη Φλαμέγκο. Ωραία. Πρώην ομάδα του Ζεσού. Χθες αποβλήθηκε από το Champions League το ασιατικό, ναι. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου και Αλ Χιλάλ έμεινε με 9 παίχτες. Οχ, τον κλέψανε. Παρατάχθηκε με 9 παίχτες η ναι, είχε πρόβλημα. Η Αλ Χιλάλ. Για μένα έπρεπε να παίξουμε. Για μένα ήμασταν 11. Για μένα έπρεπε ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε, να βάλει μέσα και τους θεματοφύλακες. Γιατί είχε τρεις θεματοφύλακες. Κατέβηκε με δύο. Όχι, τρεις. Έναν έπαιζε. Και άλλους δύο στον πάγκο. Σωστά. Ναι, έπαιρνε να βάλει για τους δύο. 11 είχε. 11. 13 είναι ο κανονισμός. Δεν πρέπει, πάρα. Δεν μπορείς πάλι. Ναι. Δεν μπορείς. 13 είναι ο κανονισμός. Πρέπει να έχεις δύο αλλαγές. Στην Ασία. Αυτός είναι. 13. Όχι στην Ασία. Αποβλήθηκε πάντως η Αλ Χιλάλ από το ασιατικό Champions League. Δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο που κέρδισε πέρσι. Αλλά θα λέει ο Ράσβαν ότι για μένα έχω πάρει δύο ασιατικά και ναι, ο κορονοϊός και σωστά θα λέει. Ο κορονοϊός και αυτά. Δεν πήρε. Τώρα έπαιζε προκριματικά. Δεν είναι τελικός. Καλύτερη ομάδα ήταν, Κώστα. Θα το έπαιρνε σίγουρα. Θα το έπαιρνε. Βέβαια. Σίγουρα θα και θα το έκανε ο Ράσβαν. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Η νηφίτσα με το σκουφάκι. Φοράει και εκεί στην με 40 βαθμούς. 76 βαθμούς. Το σκούφο. 76 βαθμούς. Εντάξει, έβλεπα χθες φωτογραφία του Τσόλακ. Πεχτάρα. Με την σύντροφό του στα ποδητήρια τη Τούμπα. Άλλο πάλι. Ένα δεν ενοχλήθηκε. Καλά στα ποδητήρια τη Τούμπα, τη βάζει μέσα και αυτά. Όχι, εγώ άκουσα σε κανένα ανάποδο. Στον Μπέλκα που έκανε το Κάπα. Σε κανένα ανάποδο. Όχι τα σχόλια. Σε κανένα ανάποδο. Εντάξει, αποτέλεσμα θα υπάρξει. Εγώ άκουσα. Σε όλες τις ομάδες οι καινούργοι έτσι απολαμβάνουν μια τεράστια αγάπη πριν καν αγωνιστούν. Στο Βέλμπλε, φίλε, δεν λέγανε όταν ήταν η κοπέλα εντάξει και αυτό και τέτοιο. Και μόλις άρχισε να παίζει πάρτινα και αυτήν και βγήκε από εδώ. Όχι, και... από την αρχή την είχαν βάλει στο στόχο. Εν μεταξύ την είχα υπερεκτιμήσει του Τσόλακ. Είναι κοντούλα. Την, καλύτερα. Εντάξει. Ευκολοδιαχειρίσιμη. τι ρε. Την πετάς στον αέρα, την γυρνάς αυτό. Τέτοια κολοτούμπες, τέτοια αυτό.
Και το παιδί είναι και. Στο χαρακτήρα εννοείς. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Οι κοντές είναι, και πιο καπάτσες. Το κάτι ξέρεις εσύ, δεν ξέρω εγώ. Μαρία. Η γυναίκα του παιδιά λέει, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι κοντή. Τι είναι. Έλατε. Κανονική. Κανονική κοντή. Λοιπόν. Κανονική. Λοιπόν. Και τι πήγε στα αποδυτήρια και τι είδε τα αποδυτήρια. Ναι, βγάλα φωτογραφία. Εντάξει, κακό είναι. Πήγε, υπέγραψε ο άνθρωπος και τα λοιπά. Έγινε η παρουσίαση του, εφόρησε τις φανέλες και τα λοιπά. Και ήταν και σύντροφός του μαζί. Όχι, τι έγινε, κακό είναι. Δεν είναι και κακό να αφιερώνεις τον γκολ στη σύντροφό σου. Να κάνει, καρδούλες. Okay. Το κάπα. Ναι, αλλά αν άκουγες... Το κάπα που έλεγαν εδώ ότι κάνει το σταυρό στους Τούρκους. Αν άκουγες την, την κορυφαία εκπομπή το βράδυ που κάνει ο Ζαγόρας. Σε ποια είναι. Θα άκουγες το παρασκήνιο. Ποια είναι η κοπέλα. Ότι είναι φίλη της πρώην. Φίλη της πρώην. Και κόρη υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Η τωρινή ή πρώην. Δεν ξέρω, τα έχω πάει. Πρώην, νομίζω. Με όλου αυτού που βγαίνουν στα Ζαγόρα. Εγώ του άνοιξα τα μάτια του. Ναι, ναι, ναι. Και του είπε Στέργιο, γιατί δεν μου τα λες αυτά να μου τα λες και τέτοια. Ναι, γιατί βγήκε ο κύριο Μάρδα σε ραδιόφωνο τη πόλη και του έγινε η ερώτηση κόλαφο. Είναι καλό παιδί ο Δημήτρη. Είναι καλό παιδί ο Δημήτρη. Ο Μάρδα είναι αυτό που υπέγραψε για τα λιγότερα λεφτά του ΠΑΟ και την τέτοια αυτή. Ο υφυπουργό, ναι. Κατάλαβε. Που βγαίνει μόνο του. Γεια σα, βγάλτε με. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση να το ρωτήσω. Όπως πολύ πολιτική. Για να το ρωτήσω εδώ για τον νόμο Κοντονή και τα λοιπά. Ή μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείται. Μετά έφυγε όμως ο Μάρδας, διαφώνησε. Με ποιους? Επί των οικονομικών. Ήταν υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσανθέ. Το ξέρω, Κώστα. Λοιπόν, το είπα. Γι' αυτό τον βγάζανε στα ραδιόφωνα. Ναι. Πουλούσε τότε. Σε συγκεκριμένα. Λοιπόν. Τα προσωπικά του κάθε ποδοσφαιριστή είπαμε δεν μας ενδιαφέρουν. Τώρα τα αναφέραμε. Πώς δεν μας ενδιαφέρουν? Για ένα λεπτό. Αφού είμαστε sports blogger. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα έτσι, πικάντικο μέρος της αθλητικής επικαιρότητας. Αλλά ωραίο είναι, γιατί άμα έχεις σεβασμό και ξέρεις τα όρια σου, είναι κομμάτι και αυτό, δεν κατάλαβα. Τι μίσος βγάζετε για τον ΠΑΟΚ, λέει, κοιτάξτε καλύτερα τον καταστροφέα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι μίσος βγάζουμε, ρε φίλε. Χρήστε, θες ένα εννοεί. Ναι. Εγώ φίλε ΠΑΟΚ είμαι, οπότε. Μάλλον. Μάλλον με αδικείς. Πολλές φορές ξέρεις ότι τα λες εσύ και νομίζω τα λέω εγώ. Εντάξει. Γιατί μοιάζουν και οι φωνές μας λίγο. Παιδιά, δεν τα λέω Χρήστανθος, τα λέω Κούσης και λέει ότι είναι ΠΑΟΚ. Έτσι. Πολύ κιόλας. Λοιπόν, να πούμε και κανένα δύο μπασχετικά. Στο Ιβανόφιο είμαστε εμείς. Δεν περνάει κανείς. Τρεις πέρασαν πέρσι. Λοιπόν. Και ο Κεραυνός. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Γεια σας. Προσγειώθηκαν ανώμαλα. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ευτύχησα να τα δω και τα δύο, αν και είχα και την διαδικτυακή μου εκπομπή, Χρύσανθε. Κέρδισε το Περιστέρι, κέρδισε ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας κέρδισε την ΑΕΚ 98-88. Με καλύτερο παίκτη, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον Γιαννόπουλο. Με έναν τους καλύτερους παίκτες. Εντάξει, όχι καλύτερο παίκτη. Με έναν τους καλύτερους παίκτες. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ προβλημάτισε. Όπως βέβαια και το Περιστέρι κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Φοβερό το Περιστέρι, πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραία εμφάνιση, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, τα γνωστά προβλήματα, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μια νέα ομάδα, αλλά δεν έχει playmaker. Έχει το Σάντρος playmaker και τον Τζάκσον. Φορτώθηκε με φάουλο Τζάκσον και ο Παναθηναϊκός έπαιζε με ατομικές ενέργειες τον Νέντοβιτς και τον Μέντοβιτς. Δεν μας ενδιαφέρει. Πεχτάρο Νέντοβιτς. Λέει ένας φίλος. Βλάξ Χρύσανθε. Που πίνεις καφέ στα Βολτάζ. Τι είναι τα Βολτάζ? Και όπου θέλω θα πίνω. Ναι. Άκου τι λέει ο έξυπνος αυτός που θέλει βλέπει. Να. Περίμενε. Που θέλει να μου την πει τώρα. Σε βλέπει στα που θέλει να μου την πει. Μπορεί να σου κάνει καφέ με αυτό που θέλει... φτύνει μέσα. Όχι, είναι αριανός αυτό που μου κάνει καφέ. Είναι αριανός. Λοιπόν, άκου λίγο. Που θέλει να μου την πει, ενώ είναι άσχετος. Γράφει. Και εσύ τώρα άσχετος. Άλλα ίσχυαν τότε για τα δελτία και καλώς έπεσες και άλλοι τώρα. Ναι. Άλλοι τώρα. Άλλα ήθελα να κάνω. Ναι. Να μας πεις εξυπνάκια. Ναι. Πού ακριβώς λέει για πτώση ομάδας. Και σε ποια περίπτωση μην πετάς. Ρήπες στον αέρα, είπε να πει το άλλο. Ρήπες. Για να χαίρονται οι συνοπαδοί σου. Επειδή φίλε είσαι άσχετος και προσπαθείς να μου. Εδώ με είπε Βλάξ. Και προσπαθείς να μου την πεις, θα έπρεπε να ξέρεις φίλε ότι ο κανονισμός λέει ότι αν τρεις φορές σε παιχνίδι ναι. δεν έχεις τα δελτία. Μπλουμ! Μία, τι τρεις. Τρεις είχε ο ΠΑΟΚ. Τρία μάτσε. Ναι, αν το πέραν χαμπάρι, χρήσατε την πρώτη που δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, δεν θα υπήρχε δεύτερη. Σωστά, ναι, αλλά υπήρχαν τρεις. Έχει δίκιο. Το πήραν χαμπάρι την Τρίτη. Μπορούσε αναδρομικά. Μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Τα χρέη εγώ του συστών πότε τα πλήρωσα. Άντε πάλι. Μετά. Τώρα!
Τώρα. Με άλλο νόμο κιόλας. 9 χρόνια μετά. Αν το πέραν χαμπάρι με την πρώτη, θα δώσει 69 χιλιάρικα, όχι ένα εκατομμύριο. Τι λέτε τώρα, ρε έχει παιδιά. Δίκιο, έχει δίκιο. Τι λέτε τώρα, τρεις φορές έγινε. Αν και νομίζω ότι αναδρομικά χρήσατε ο κανονισμό. Σε άφησα άλλες δύο, το ήξερα, σε άφησα, όπως λέτε εσείς. Σε άφησα να πάει στην τρίτη για να πέσεις. Μισό λεπτό, να το πάρουμε λίγο πρακτικά. Ναι. Γίνεται η καταγγελία από την ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Το τρίτο μάτς. Μόνο για την ΑΕΚ θα ίσχυε. Άρα πώς άπεφτε, έχει δίκιο φίλος. Τις τρεις φορές χωρίς δελτία, Κώστα. Θα πέφτει, αυτό λέει ο κανονισμός. Ήταν τρεις. Τη δεύτερη φορά ο Χωστέργιος έχει δίκιο. Δεν θα έκανα ο Πάκου το ίδιο λάθος. Ναι, συμφωνώ. Ούτε εγώ θα έκανα το ίδιο λάθος με το σωστό. Θα δίνω 69 χιλιάρικα. Έχει δίκιο ο φίλος. Α μας πει ο Χρήστανθος, όχι μάλλον, α βγάλει ο Χρήστανθος το Ξανθό να μας πει πως κατατίθονταν κοινοί φάκελοι και έπαιρναν ομάδες στις πόλεις άδεια. Ό,τι μπουρδα. Ό,τι καφενιακό αναπαράγεται στα ραδιόφωνα. Βγαίνει ο Ραπτόπουλος, λέει μια μπουρδα. Όταν λέμε αυτό που λέμε με άδειους φακέλους πηγαίνανε ναι, και ναι, με εφημερίδες μέσα. Επειδή το είπε μια φορά ο Καραμπέρης εκδικητικά τότε. Μπορεί κάποιος να το αποδείξει. Να πάει στην επιτροπή και να το ζητήσει. Όχι βέβαια. Ή να πάει στον εισαγγελέα και να πει. Μπορεί κάποιος να πάει στον εισαγγελέα. Όχι βέβαια. Α, μπράβο παιδιά, τα λέμε καφενιακά. Αλλά όταν μετά το αυγό γίνει βραστό. Είναι σφιχτό. Μετά όταν έρθει στο σπίτι σου και σου χτυπήσει ο δικαστικός επιμελητής ναι. την πόρτα. Όχι ρε παιδιά. Όχι, εννοούσα ότι. Καλά είναι δυνατό να ποινικοποιείτε ναι. τη δημοκρατία και μια άποψη είπα πάντα εγώ. Πάντα σέβομαι και υπολείπτω με τον ναι. κύριο Κούση, ο οποίος είναι εξαίρετος δημοσιογράφος, αλλά τον είπα ότι είναι λαμόγιο. Δυο ψεύτες, Στέργιο, τότε που είχα τα θέματα, δυο ψεύτες που βγαίνανε και λέγανε ότι το σπίτι της γιαγιάς μου το 1963 μου το έδωσε ο Κόντης και ο Αθανασιάδης. Όταν πήγε το. Το 63 ρε φίλε. Το πήρε η συγχωρεμένη Κυραλένη το 63. Αλήθειες. Και έβγαινε ο Αλυταράς και έλεγε στο ραδιόφωνο ότι μου το δώσανε για να μην μιλάω. Και όταν πήγε το εξώδικο στο σπίτι του. Εγώ δεν. Έκανε ολόκληρη τέτοια. Έκθεση. Ολόκληρη δήλωση ότι δεν. Όχι, παραπληροφορήθηκα και ήταν λάθος μου και ζητάω συγγνώμη και τέτοια. Ναι. Βγήκε, πέταξε τη λάσπη. Άκουσαν και άλλοι 10 που μου το είπαν μετά από 5 χρόνια. Ναι, ρε φίλα, τότε που είχε πάρει εκείνο το. Μένει, φυσικά. Έμεινε η λάσπη. Έμεινε, αλλά μόλις έγινε. Και έλεγε μετά όμως. Και αυτός καλά ρε φίλε, πήγε και έστειλε δικαστικό επιμελητή, ναι, ο Αλήτης, και μας έκανε ο Άρης ποινικοποιεί τον Άρη. Ναι, ναι, αυτό πάλι. Να λέω εγώ, να του πετάω λάσπη, να τον κάνω, να τον βρίζω, να τον κάνω, αλλά μόλις αντιδράσει, γιατί πήγε να τον δίρουνε με τα ψέματα που έλεγες. Αλήθεια. Όχι, και μετά βάζουμε και το σύλλογο μπροστά. Και το Αριανιλίκη και το Ηρακλειδηλίκη και το Παοξιδηλίκη. Πάντα ο σύλλογος. Ότι μεταξύ Παοξίδων τώρα είναι δυνατόν αδέρφια. Και αυτό και μου κάνει μήνυση και τέτοια. Πώς δεν σου επειδή κάνει, με παίρνει η γυναίκα μου, πάμε σε διάλειμμα. Τον παντόφλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Είναι καθαρό φάουλ στο Λέτσεκ πριν από το πέναλτι. Τον ρίχνει κάτω. Βάλε να τα ακούσουμε. Τι να ακούσουμε. Κρατιούνται. Και προποντήσει Ομόνοιας, λέει ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα γιατί δεν έγινε χρήση του VAR. Έγινε. Γκολ! Έγινε χρήση του VAR και κρίναν ότι ναι. είναι λοιπόν, χέρι με χέρι. Ναι. Κρατιούνται. Κρατιέται και δύο. Βέβαια κρατάει μόνο του Ολυμπιακού. Χέρι. Την κολλάρα έχει βάλει ρε παιδιά. Με τη Μαρία Αλιφέρη. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές. Μας πλήρωσε. Ποιος? Ο Αλαραμπή. Γιατί τι έβαλες? Anytime. Έβαλε σε. Βέβαια. Στο 92 πληρώθηκε. 92, ναι. Παραγύριζε στο σπίτι. Μπράβο. Και η Μέρκελ κοιμότανε. Από τις 10 η ώρα. 12 και 5 έγινε. Και εγώ έξω στο μπαλκόνι το βλέπα στο κινητό. Πανηγύριζα γιατί βγήκε και το ένα κουπόνι που είχε γκολ Ραμπί και το άλλο που βγήκε άσο και ενάμιση. Μου ένα τυροπιτάκι δεν έφερες. Σιγάρα Χρυσάτε, 200 ευρώ πήραμε. Τι πήραμε? 200 ευρώ! Φυσικά. Κάναμε χαζομάρα. Δεν πήραμε 7.000. Κάναμε χαζομάρα που χθες. Να δώσω λίγο τα συγχαρητήριά μου σε αυτόν που εμπνεύστηκε. Ποιο? Ότι οι οδηγοί, οι κάτοχοι διπλώματος θα μπορούν να οδηγούν χωρίς διπλώμα μοτοσυκλέτας μηχανή. Αυτό πάλι. Εγώ δηλαδή. 125 ευρώ. Εγώ μιλάμε. 125 ευρώ. Να πάρεις μηχανή, ναι. Μιλάμε, παιδιά. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Μπορώ τώρα να οδηγήσω. Ποδήλα το ξέρεις. Αρκετά βουρλά είχαμε στους δρόμους. Ποδήλα το ξέρω. Με πατίνια, με ποδήλα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ που δεν έχω οδηγήσει μηχανή στη ζωή μου. Μπορεί να πάρω. Δεν έχω οδηγήσει. Μπορώ να πάρω του Κώστα. Και να το πάρω βόλτα επειδή έχω διαβάσει. Καλό είναι αυτό. Άρα μπορώ να νοικιάζω μηχανάκι τώρα. Πολύ καλό. Άσχετα που δεν ξενοδηγάω. Η Παναγία μαζί μας. Καλά, δεν έχω ευθύνη. Αρκετά βούρλα είχαμε. Τώρα έχουμε τα βούρλα και με τα πατίνια. Ω, καλά, αυτό με τα πατίνια. Πού έπεσε όλο πάνω μου την άλλη φορά. Ναι, φυσικά. Όπως το λέω, Χρυσάνθη και Κώστα. Τα βούρλα με τα πατίνια. Όχι όλοι. Στέργιο τώρα. Επειδή σου δίνει και μια βάση τώρα. Όντως, ναι, όντως. Ασυδοσία πρέπει. Στο Ηράκλειο τραυματίστηκε η παιδάκια των χρονών. Δεν σου είπα. Με ηλεκτρικό πατίνι. Εσύ, σε μένα δεν έπεσε. Περιμένω στη διάβαση. Και έρχεται το άλλο. Μπαπ και φεύγουν οι καφέδες, φεύγουν από εδώ. Ασυδοσία.
Όχι, το μπουφάν μου τώρα πρέπει να το ράψω. Μου το είχε σκίσει και δεν το είχα ράψει. Θα λέω 11χρονο παιδάκι στο Ηράκλειο τραυματίστηκε επειδή οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Εντάξει, οκ. Με κάρτα. Ελλάδα, ο λέει, είπαμε ασυδοσία, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν. Στο εξωτερικό τι ισχύει. Γιατί είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, επειδή είναι Ελλάδα ασυδοσία. Είναι προσαρμοσμένο με τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, Κώστα. Ναι, αλλά νομίζω ότι. Ότι είναι το ίδιο δίπλωμα. Ότι κρίνει. Ότι αυτός που μπορεί το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει και το μηχανάκι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ... Βέβαια, να σου πω κάτι, επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή δεν πάει σωστό. Για τον πολίτη, διότι εγώ, για τον πολίτη είναι σωστό. Εγώ είμαι άσχετος, μιμή, δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Θα μάθεις. Ναι, κοίταξε. Από εκεί και πέρα όμως να σου πω κάτι, αν είμαι τόσο βούρλο εγώ ρε συστέριο. Πάω από μόνος μου. Ναι, χρειάζεται να έχω δίπλωμα. Δηλαδή, ξέρω πολλούς που οδηγούν μηχανάκια χωρίς να έχουν δίπλωμα. Αλλά ξέρουν να οδηγούν. Και μεγάλο κυβισμό εγώ ξέρω, έχουμε και συνέχεια. Αυτό σου λέω. Άρα, αν εγώ δεν ξέρω να οδηγώ. Και επειδή μου δίνει το δικαίωμα το κράτος να κάνω κάτι νόμιμο με το ναι, μηχανάκι. Ναι, ναι. Θα το κάνω και πάω να σκοτωθώ. Ναι, ναι. Απλώς εάν δεν υπήρχε αυτό, χρήζανθε, δεν θα έπαιρνε ένα μηχανάκι χωρίς να έχεις δίπλωμα. Ενώ τώρα αφαιρείται το ρίσκο να σε πιάσουν και να σε βάλουν μέσα γιατί ναι, δεν ρίσκο... έχεις δίπλωμα. Τώρα είσαι μια χαρά, είσαι νόμιμος. Είμαι νόμιμος, αλλά άμα είμαι ντουγάνι ναι. Και άσχετος. Ναι. Εδώ μεταξύ μου είχε στείλει φίλος ότι το Βολτάζ είναι μαγαζί στη Χαριλάου. Ωραίο. Που έχει πρώην σουπεράς. Ο Χρήστος ο φίλος μας που έκανε και εκπομπές και τα λοιπά. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα πάω εγώ. Ούτε καν ήξερα ότι υπάρχει και με κράζει Αριανός. Ότι πίνεις καφέ εκεί. Ότι με, και με κράζει. Το μεταξύ μου φίλε να ξέρεις, εγώ είμαι και Χαριλιώτης. Το σπίτι μου εκεί είναι δηλαδή. Αλλά ναι. Δεν το ήξερα. Το μαγαζί, το Χρήστο τον ξέρω. Αύριο θα πάμε για καφέ εκεί. Εκεί στο Βολτάζ. Τελείωσε, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και στη Γερμανία, λέει φίλος που μένει στη Γερμανία, ναι, το ναι. Ίδιο πράγμα λέει, γίνεται με τα πιτσιρίκια. Τα οδηγάνε. Υπάρχει κανόνας που δεν χρειάζεται δίπλωμα δυστυχώς. Ορίστε. Παιδιά στην Αμερική παίρνουν δίπλωμα από 14, από 16. 16. Αυτοκινήτων. Όπλα παίρνουν χρήστε δεν στην Αμερική από 14. Καλάσνικοφ. Τα βούρλα. Και πάνε στο σχολείο, άσμε τώρα. Τα βούρλα μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για τα βούρλα. Πιο βούρλο λαό από τον Αμερικάνικο δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είναι τέτοιο. Είναι μείγμα Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών και Πορτογάλων. Να έρθει λέει και ο Κούσιλ να δει κάτι βόλτε που θα κάνουμε. Πού? Στο Βολτάζ αυτό μου το έστειλε. Φυσικά θα έρθω, εννοείται. Όπου Βολτάζ, κατάλαβα. Αυτός μου το στέλνει. Είναι Γιάννης Κόντης Φόλα. Φόλα! Όλοι και... με πρίζει συνέχεια με τον Κόντι. Και εγώ Κόντι. Με το που έφυγε ο Χαριστέας μου λέει η λύση είναι μία και τέτοια. Κατευθείαν. Κάτσε παραγωγή. Κόντι. Σας έφερε την αφάγκατε. 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 Κόντι πέρασε στην. Κέρδισε στην Ατλέτικο. Σωστό. Αφάγκατε. Άλλωστε, δεν ήταν στην Καμαθνική. Κόντι σα είχε. Με Κόντι πέσαμε. Να τον βγάλω. Α, βγήκε στο Γιώργο. Δεν βγήκε. Φταίνει άλλη. Ωραίος είναι ο Κόντις. Είμαι με Κόντι. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Είμαι με Κόντι. Τέλος. Ναι. Ξεπεράστηκε. Ο Κόντις, ε. Αν μου πεις ποιον παίκτη έχει φέρει τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, θα σου πω οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα να ασχολείται. Έφερε καλούς παίκτες στον Άρη. Δεν ξέρω αν ασχολείται. Και εγώ δεν ξέρω αν ασχολείται. Και μόνο τώρα. Που δεν ξέρεις αν ασχολείται. Τώρα. Και μόνο που δεν ξέρεις αν ασχολείται λέει πολλά. Ρε φίλε, δηλαδή εννοώ ότι έχει τη γνώση. Γνώσεις έχει, κανείς δεν είπε ότι δεν έχει γνώσεις. Και όταν έφερνε αυτός Ισπανούς και τέτοια, ήταν ο πρώτος διδάξας, είναι η αλήθεια. Ο Αποστολίδης πήγε στην Αχαγιά. Ποιος? Ο Γιώργος Αποστολίδης. Στέριο, ο Γιώργος Αποστολίδης πήγε στην Αχαγιά. Τον Μπάμπη ξέρω εγώ. Παλιότερα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή. Ναι, τον ξέρω. Μπασκετμπολίστας. Δεν θέλω να σου σοκάρω, αλλά δεν ασχολείται άνθρωπος με τον μπάσκετ. Δέλτα ΑΚΑΠΑ. Έλα ρε. Όχι, χθες είχαμε media day. Σούλερ και τα λοιπά. Μια χαρά ασχολείται. Σούλερ, Φιόνης. Και τον γράφανε χοντρό επειδή η μπλούζα έκανε τσάκα εκείνη την ώρα. Και πήγε καλή συνάδελφος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ας μην μιλήσει. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Και η ερώτηση που έκανε στον παίκτη του Άρη, φαντάζομαι θα την έκανε στέριο και στον ΠΑΟΚ. Την αντίστοιχη ναι, ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Και στον Ολυμπιακό, αν είχε τέτοιο θέμα. Στον ΠΑΟΚ σίγουρα όμως, γιατί έχει προβλήματα και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και η ερώτηση που κάνει είναι πώς επέλεξε να έρθει στον Άρη ενώ έχει τόσο πολλά οικονομικά προβλήματα. Το κλασικό. Έχω μαλώσει. Έχω μαλώσει. Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, πα στη media day για το συγκεκριμένο λόγο. Πάνε και κάτω και στον ΠΑΟΚ την ερώτηση. Ποτέ. Ποτέ. Στον ΠΑΟΚ τέτοια ερώτηση. Εκεί δεν μάθαμε ποτέ, δεν διαβάσαμε ποτέ στο έγκριτο πρακτορείο. Καταρχήν μπήκε. Γιατί έφυγε ο Άνταμ Σμιθ, ας πούμε. Μπήκε στο 99, φίλε ο ΠΑΟΚ, και δεν το ξέραμε. Μπήκε και μετά το μάθαμε. Τέλος πάντων, μην μπράβο στον ΠΑΟΚ. Μην μου ξύνει πληγέ τώρα μου την έδωσε τώρα που μου το θύμισε. Πήγε χθες και με στέλνανε 15 μήνες. Λέω ναι, τι λένε. Ήμουν σε ραντεβού και μου λέγανε ποια είναι αυτή και τα λοιπά. Πού να ξέρω, λέω, δεν είμαι. Τέλος πάντων. Θα ρωτήσω τον Κούση, είπα. Θα ρωτήσω τον Κούση. Μου στείλανε όμως, μου είπανε. Μη δώσει. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τελειώς. Άντε πάρε. Χρήσανθε, φάει μια καταγγελία τώρα. Γιατί? Εντάξει. Καταγγελία για ποιο λόγο? Δεν κάνει. Για ποιο λόγο? Δεν κάνει. Δεν είναι συναδελφικό. Η ερώτηση που έκανε θεωρώ εγώ είναι άκερη. Δεν είναι συναδελφικό. Τι δεν είναι συναδελφικό, να κρίνει μια ερώτηση.
Τι είναι συναδελφικό. Να το λες στον αέρα δημοσίως. Τι είπα, την έβρισα. Εγώ έχω χειρότερα παράπονα. Την έβρισα. Έχω εγώ χειρότερα θεωρώ παράπονα. Ότι δεν είναι δεοντολογικό στην πρώτη συνέντευξη ενός αθλητή να του λες αυτό το πράγμα. Δεν είναι δεοντολογικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Συγγνώμη, γιατί έχει προβλήματα ο Άρης. Έχει, όντως. Τον ρώτησε. Ωραία, εντάξει. Και τι απάντησε ο παίκτης. Εδώ σε μας έκανε συνέντευξη τον Γκάρετ. Και τι απάντησε ο παίκτης. Και όχι τον Ηρακλή. Τι έχει να πει ο Ηρακλής, ας πούμε, για το θέμα Γκάρετ. Αλλά τον Γκάρετ τον έκανε συνέντευξη. Έχει τώρα δικαίωμα να κάνει μόνο τον Γκάρετ. Τι λες, δεοντολογία. Στα μάτια θα φας καταγγελία. Τέλος πάντων. Ας μην το συνεχίσουμε. Πες μου λίγο. Ας μην το συνεχίσουμε. Ισχύει δηλαδή η καταγγελία που δέχομαι, δεκάδες καταγγελίες από τους φίλους ακροατές. Σου είπα ότι έχω σοβαρότερα παράπονα. Μάλιστα. Αλλά δεν δίνουμε συνέχεια. Τελείωσε. Όμως με έκανε να ασχοληθώ με τη Media Day της ΚΑΕ που δεν είχα ιδέα καν ότι υπάρχει. Η Media Day της ΚΑΕ άρεσε, έγινε μια χαρά. Ο Σούλερ μπήκε μια φωτογραφία όπου κάνει σουτ και εκείνη την ώρα είναι στον αέρα. Και λένε και την κοιλιά του. Και λένε ότι είναι χοντρός, σαν ναι, το Σχορτσιανίτη, επειδή έχει κάνει και το μαλλί κοτσιδάκια. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν υπάρχει καμία τύχη σε αυτή θα την πόλη. Για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Α, ωραία. Έχω μείνει στην Κύπρο ακόμα. Δώσε πίσω τα λεφτά. Έχω μείνει στην Κύπρο ακόμα. Έχει μείνει στην Κύπρο. Και η ομάδα στην Κύπρο είναι ακόμα. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Και 9-20 ο καφές. 9-20 ο καφές. Κόπηκαν οι καφές. Η ομάδα επιστρέφει αύριο το απόγευμα. Τι κάνει τόσες μέρες. Δεν μπορούσε να φύγει λόγω των κανονισμών. Έμεινε εκεί δηλαδή λόγω της Σκανταρίνας. Και 9-20 ο καφές. 9-20 ο καφές. 9-20 ο καφές, τέριο. Τα αδέρφια μας οι Κύπροι μας τη φορέσανε πάρα πολύ ωραία. Τους παραδέχομαι. Και νίκη πήρανε και το τουρνά πήρανε και λεφτουδάκια πήρανε και μια χαρά. Και σήμερα να πούμε ότι είναι ο τελικός, 8 η ώρα, ο Κεραυνός Στροβόλου, κοντεύω να κλάψω, παίζει με την Ντόναρ Γκρόνιγκεν. Και άλλα μπασκετικά είχα να σας πω. Τι είναι αυτά τώρα, η Γκρόνιγκεν και Στροβόλου. Έχει τι να κάνει. Αυτό είναι το μπασκετ. Εντάξει, εσείς παίζετε με την Κράσνονταρ, μωρέ, τώρα άσε μας. Ποια κράστον εγώ τα έλεγα Κώστα και πέρυσι πρέπει να πάω την ξέρει τη από τη Σοβιετική Ένωση. Κώστα, ποιος, μόνο το δυναμό μου σα μιλάω για τη διοργάνωση. Θα διοργάνωση. Δεν με νοιάζει αν παίζω πάω και όχι. Η κράστον. Το FIBA Champions League τώρα. Και ο άλλο έπαιξε με την Κόλο τώρα και εσύ μου λες τώρα για τον Κέρμαν. Μία διοργάνωση υπάρχει. Η Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η διοργάνωση. Ποια Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα. Εννοεί ότι σαν επίπεδο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να λέγαμε τώρα. Όχι, το FIBA Euro Cup και το Champions League τώρα. Το BCL είναι καλό. Και εγώ τα έλεγα όταν έπαιζω πάω και τα παντρεύουν. Καλό είναι το BCL. 17 πρωταθλητές χωρών παίζουν, Στέριο. Καλά, Κώστα. 17 πρωταθλητές χωρών παίζουν. Απλά οι πλούσιοι, οι καλομαθημένοι, κάναν την Ευρωλίγκα για να παίζουν μεταξύ τους και να μαλώνουν μεταξύ τους. Οριακά δεν βάζουν οι ομάδες μέσα από την τσέπη τους χρήματα για να παίξουν στο FIBA Euro Champions League, πώς λέγεται. Οριακά. Ο φίλος ο Κοντικός μου λέει: σας δίνω και παρασκήνιο. Δώσε, το δώσε. 2018 ο Κόντις μεσολάβησε για να πάει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ στην Μπαρτσελόνα. Από εκεί άνοιξε η πόρτα και ναι, ήρθε χθες ο Βαγγέ. Ο, καλό. Κωνσταντέλιας πήγε στην Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε τελικά με απόφαση του μικρού και της οικογένειάς του. Τον ήθελε η Μπαρτσελόνα. Πού είναι τώρα. Βγάλ τον Κόντι. Στην Καπαδικανία του ΠΑΟΚ. Βγάλ τον Κόντι. Στην Καπαδικανία του ΠΑΟΚ. Βγάλ τον Κόντι. Τι ώρα είναι και 49. Να τον βγάλεις εσύ. Αύριο τον βγάλω. Ήταν μικρός ο Κωνσταντέλιας τότε 14-15. Ήθελε να πάει και η οικογένειά του, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή για όλο το πακέτο και έτσι έμεινε στον ΠΑΟΚ. Καλά, ολόκληρη. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ολόκληρη Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να πληρώσει και ένα σπίτι. Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι αιτήματα έχει η οικογένεια. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Μπορεί να έρθει η οικογένεια να μείνουμε δίπλα στη Μασία, ας πούμε, να έχουμε και το παιδί δίπλα. Και δουλειά για τον μπαμπά, δουλειά για τη μαμά. Εντάξει. Όταν μιλάμε για ένα παιδί 14 χρονών δεν είναι εύκολο, άντε πάντε τα λέμε. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Άλλο μπασχετικό. Δεν. Σήμερα είπαμε έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Προμηθέα. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο αυτό. Είπαμε ότι. 7. Είπαμε ότι είναι σημαντικά. 9, συγγνώμη. Είπαμε ότι είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Στο Super Cup της Ευρώπης, τον Πάγκη Σεβίλη. Τον Πάγκη Σεβίλη είναι στις 10. Και φυσικά εμείς θα δούμε μπάσκετ, φίλε. Καλά, εννοείται. Ποιο Πάγκη Σεβίλη τώρα. Α, θα το βάλουμε over 7,5. Το βάλουμε. 6-3. 1-0 υπάγεται. 6-3. Αφού η Μπάγκη βάζει παντού 8, ρε. Χρήσανθε, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Ποιο. Μαζί μας και ο Χρήσανθος. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά μέχρι τότε, γιατί έχουμε ακόμη λίγη ώρα, να πούμε, Στέριο, ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, πήρε πιστοποιητικό, Στέριο. Σημαντική είδηση αυτή. Και ίσως πέρασε στα ψηλά, είναι χθεσινή καταρχήν, ίσως πέρασε στα ψηλά, αλλά πήρε πιστοποιητικό
η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μόνη από τη Θεσσαλονίκη που πήρε μέχρι στιγμής και έχουν πάρει ακόμη τρεις ομάδες, Στέργιο. Το ξέρω, Κώστα. Η διοίκηση Χατζόπουλου. Έτσι. Που κράζατε. Που κράζατε. Ποιο έκραζε, Κώστα. Που κράζατε. Ότι είναι κολλητός με το μάνατζερ κτλ. Τι με νοιάζει εμένα τι είναι. Ορίστε, μια χαρά. Και καλή ομάδα. Και καλή ομάδα. Λοιπόν, αυτά για τα μπασκετικά. Για τον Ηρακλή είπαμε ότι επιστρέφει αύριο. Ενδεχομένως θα κάνει και ένα φιλικό επί Κυπριακού εδάφους. Ναι. Τι αυτό που έκανε τι ήταν. Εχθρικό. Οι υποχρεώσεις. 18 τρίποντα σε κανονικό. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Εντάξει, το Περιστέρι χθες έβαλε 20-16. Το Περιστέρι, Κώστα. Όχι ο Κεραυνός. Όχι ο Κεραυνός. Ο Κεραυνός Χρήστα θα έχει δύο παιχταράδες κοντούς μαύρους που παίζουν. Συγγνώμη. Λοιπόν, να πούμε και μια ειδήσει σοβαρή. Που παίζουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Βέβαια. Επειδή μας πάνω ακούνε, του μετρίου. Και πήγαν στον Κεραυνό. Και επειδή στο όλοι στο Υπουργείο Μεταφορών ακούνε λίμπερο. Υπουργείο Μεταφορών. Σε αυτό που λέγαμε για τα μηχανάκια. Πες την είδηση. Να μην βγουν τα βούρλα και γεμίσουμε. Τα βούρλα, ναι. Αρκετά θύματα έχουμε και τραυματίες. Ναι. Λοιπόν, άκυρη η οδήγηση μηχανής έως 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου. Αγόρασα μηχανάκι, ρε φίλε! Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου των αδειών οδήγησης. Και διαβάζω στο Ethno.gr. Ύστερα από το σάλο που δημιουργήθηκε και προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου των Σχολών Οδήγησης και των παραγωγών του Λίμπερο. Ναι. Το Υπουργείο Μεταφορών ήρθε. Έχασαν τα παράβολα τα φιλαράκια μας, δηλαδή. Αυτό το Υπουργείο εννοεί. Μεταφορών ακριβώς. Ήρθε. Γι' αυτό έγινε δουλειά. Εγώ δεν έχω σχολείο δικό νόμος, άρα μπορώ να πω και το παράπονο μου σαν πολίτης. Ναι. Ήρθε με τροποποιητική ανακοίνωση να ανακαλέσει την λαθασμένη εντύπωση ότι μπορεί κανείς να οδηγεί μοτοσυκλέτα έως 125 κυβικά εκατοστά χωρίς να δώσει εξετάσεις εφόσον είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Και η ανακοίνωση λέει με αφορμή την κοινή υπουργική απόφαση Α3 αυτό, ναι, μπλα μπλα 56, ναι, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και αφορά μπλα μπλα μπλα. Μπράβο, Γιάννη. Διευκρινίζονται ακόλουθα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωση του εντύπου των αδειών οδήγηση. Συνεπώς δεν δίνεται αυτόματα το δικαίωμα οδήγηση δικύκλου κατηγορία Α1 από κάτοχο άδεια οδήγηση κατηγορία Β. Μάλιστα. Για το οποίο απαιτείται νόμος, ο οποίος, αν και εφόσον εκδοθεί, θα περιγράφει τους όρους και προϋποθέσεις για την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης. Καλή είδηση, νομίζω. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί είπαμε, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, όπως και εγώ, που δεν έχω οδηγήσει μηχανή. Και αν μου έδινε ο νόμος το δικαίωμα, εντάξει, να οδηγήσω χωρίς δίπλωμα, μπορεί και να σκεφτόμουν, Κώστα, να το, ας το δοκιμάσω, ναι, και σιγά σιγά θα πηγαίνω και να καρφωνόμουν σε κάνα μπαμπρίζ. Κάποιον που δεν φταίει. Εντάξει. Δυστυχώς. Τα θύματα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Αδατροχία, Κώστα και Χρήσανθε, είναι τα δεκαπλάσια του κορονοϊού. Έτσι, δυστυχώς. Κάθε χρόνο. Η Ελλάδα. Απλώς περνάει στα ψηλά. Αιμορραγεί στις ασφάλτους και γιατί δεν έχουμε παιδεία και γιατί δεν έχουμε υποδομές και γιατί δεν έχουμε κράτος και γιατί δεν έχουμε έλεγχο, αλλά και γιατί οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη. Και όταν λέμε ατομική ευθύνη, τώρα λέμε για μάσκα. Τόσα χρόνια όμως τη ζώνη δεν τη φοράμε. Εγώ τη φοράω. Και εγώ τη φοράω. Και το κράνος. Έτσι, μαγιά. Α, να, εδώ δίπλα πήγα. Τη ζώνη, λέμε για τη μάσκα. Φόρα μάσκα. Ήρθε ο άλλος στο σασέρ και λέει: παιδιά, φορέστε μάσκα. Δίκιο είχε. Επειδή έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο αμάξι όμως δεν σταμάτησε ένας να μου πει: Κώστα, γιατί φορέσαι τη ζώνη σου, ρε φίλε. Κώστα, επειδή έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό πολλές φορές, έχεις δει μοτοσυκλετιστή με παντόφλα δίχαλο και σορτσάκι. Αυτό σου λέω. Και τι σέρτα μάνικο να οδηγεί μηχανή. Και το μωρό, και μεγάλο κυβισμό. Το μωρό πίσω, το άλλο μωρό μπροστά. Ένα σάντουιτς. Εντάξει. Όχι, δεν έχω δει. Μόνο στο Δελχή έχω δει. Και στην Κωνσταντινούπολη. Έχω δει. Έχεις πάει Δελχή? Όχι. Α. Στην ταινία. Στην Κωνσταντινούπολη που έχω πάει, έχω δει. Αλλά στο Παρίσι, φυσικά και δεν τολμάει κανείς να. Και το κράνο σου και το παντελόνι δεν το ειδικό τολμάει. Και το μπουφάν το ειδικό για μηχανή. Στο Παρίσι. Και άμα ζεσταίνεσαι, να. Και στο Βελωρίνο. Εντάξει. Που κράζουμε το Βελωρίνο. Λοιπόν. Και δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ άκρη για τα τροχεία στην Ελλάδα. Δεν τολμάει κάποιος να μην σταματήσει άμα σε δει να περνάς από διάβαση πεζών. Με το πατάς το πόδι σου, φρένο όλοι, τέλος. Και σε βλέπει ότι πας να περάσει το πεζοδρόμιο και φρενάρει. Ναι, και δεν περνάνε σαν τα βούρουλα, βάζω τον εαυτό μου μέσα. Έτσι. Ανάμεσα από τις διαβάσεις. Γιατί βαριέμαι να πάω 10 έτσι μέτρα να περπατήσω. Α, μπράβο. Πας στη διάβασή σου στο εξωτερικό, περιμένεις και περνάς. Μην αρχίσουμε τα παραδείγματα τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή 12 ώρων. Έτσι. Εδώ καταρχήν. Το κράτος το ίδιο δεν μπορεί να κάνει ένα έργο. Κάνουν το μετρό μέσα στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, γίνεται χαμός. Περνάνε μέσα από τα εργοτάξια. Δουλεύουν οι γερανοί. Από κάτω περνάνε τα αυτοκίνητα. Μια φορά να κάνει, να γίνει κάτι. Μια φορά. Τι είναι αυτά.
Περνάει ο κόσμος μέσα από τις διαβάσεις. Κάνουν κάτι γέφυρες. Πέφτουν οι γριές. Λοιπόν. Και πετάει 2 εκατομμύρια ο Δήμος Αθηναίων. Εντάξει, ναι, και κάνει τον περίπατο. Και λέει στην Ομόνια. Τι λες, ρε μεγάλε. Τι λες, ρε φλο. Τι λες, ρε μεγάλε. Πες του φίλου του Στέργου να έρθει εδώ στη Γερμανία να δει και αμάνι καλάδι και σαγιονάρι στη μηχανή και ό,τι βλέπει στην Ελλάδα τα βλέπουμε και εδώ. Ναι, αλλά εκεί την πληρώνουν. Εκεί χρήσατε. Οκ, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Αλλά αν σταματήσουν, θα το φας το προστιματάκι σου στη Γερμανία. Όντως. Ναι, αλήθεια είναι. Αν οδηγεί σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και πα Χαλκιδική με το δίχαλο και τη σαγιονάρα και το σορτσάκι. Τέλος πάντων. Πάρα πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό που έρχονται Ελλάδα, λέει σαν Frontex, με ρωτάνε αν επιτρέπεται να καβαλάς μηχανή χωρίς κράνος γιατί δεν φοράει κανένας. Έρχονται ξένοι όντως και βλέπουν και σου λέει τι γίνεται εδώ. Ρε. Πού είμαστε εδώ, στο Πακιστάν. Όπως εμείς βλέπουμε, Κώστα, που είπες πριν το Δελχή, έτσι βλέπουν και εμάς εδώ πέρα. Εντάξει. Απλώς είναι ένα θέμα που δεν. Στην Ινδία εντωμεταξύ έχεις δει κάτι βίντεο με την κυκλοφορία στην Ινδία, ρε φίλε. Το πάνω φίλε και σε γρήγορη κίνηση. Ναι, που πάνε έτσι, περνάνε πεζοί, αυτοκίνητα, λεωφορεία και δεν τρακιάρνει κανείς ποτέ. Το ίδιο θέμα και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία. Κωνσταντινούπολη. Τρέλα. Άρα να λέμε και τα χειρότερα, να λέμε ότι καλά είμαστε. Αλλά όχι, δεν είμαστε καλά. Σε σχέση με το Δελχή, καλά είμαστε. Δεν είμαστε καλά με τους υπανάπτυκτους. Εκείνη είναι μια χώρα 1,5 δισεκατομμύριο, η Ινδία, αυτή τη στιγμή, μέσα στη βρωμιά. Πραγματικά, άμα δει κανείς δηλαδή πώς ζουν. Έτσι δεν είναι, λέει, ο μεγάλος περίπατος. Λοιπόν. Έτσι γίνεται το μεγάλο περίπατο. Εμείς θέλουμε να λέμε ότι δεν είμαστε υπανάπτυκτοι πληθυσμοί. Υποτίθεται ότι είμαστε και καλά. Ως τα μία αφρικανική χώρα είμαστε που είναι βόρεια της Αφρικής. Και το φως του πολιτισμού. Τα έχει πει ο Χάρη Κλίν πριν από 30 χρόνια. Και όταν τρώγανε οι άλλοι αυτό, βελανίδια, εμείς αχ καλέ και τα λοιπά. Και τώρα, άμα πάω να κατεβώ με το ασανσέρ κάτω και κατά λάθος. Που πηγαίνουμε Ολλανδία και κοιτάμε σαν τους χαζούς που δεν έχουν κάδους για τα σκουπίδια. Έτσι, πουθενά. Λέμε, πού είναι αυτοί, πουθενά, τι κάνουν, πουθενά. Γιατί τα βάζουν μέσα και μια φορά την εβδομάδα στο σπίτι τους. Αναδιήμερο, ξέρουν την ώρα που θα περάσει, το βάζουν έξω και το παίρνει ο άλλος. Όχι, πάει ο άλλος, στο Παρίσι έτσι είναι. Κάθε πολυκατοικία έχει τον κάδο της, έχει το χώρο της μέσα στην πολυκατοικία. Έχει κάθε σπίτι τον κάδο του. Με λουκέτο κιόλας. Κατεβαίνει αυτός υποχρεωμένα, ο Γκιγιόμ τέλος πάντων, βάζει τη σακούλα, κλείνει τον κάδο και κάθε δύο μέρες έρχεται το απορριμματοφόρο, μπαίνει μέσα ο υπάλληλος, παίρνει τους κάδους, τους αδειάζει, τους καθαρίζει, τελειώσαμε. Στο δρόμο τίποτα. Και εμείς εδώ πετάει όλος τον καναπέ, στον κάδο δίπλα. Εμείς εδώ κάνει ο δικός μου πάνω στο Ρετζίκι 1,5 χρόνο τα πεζοδρόμια. 1,5 χρόνο κάνουν τα πεζοδρόμια. Βάλανε κάτι λάμπες τραγικές, γκροτέσκ. Εντάξει, πες άντε καινούργιος φωτισμός τέλος πάντων. Γκροτέσκ κάτι λάμπες τραγικές. Και κάνουν 1,5 χρόνο έναν δρόμο 2 χιλιόμετρων. 1,5 χιλιόμετρο. Το καλό πράγμα αρκεί να γίνει Παπα-Νικολάου. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει μαγαζί, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος, τα παιδιά στα φροντιστήρια και αυτά. Και τρία άτομα συνεργείο τώρα για ένα δρόμο 1,5 χιλιόμετρο και πάει λέγοντας. Ελάς ολέ, ολέ, και έτσι ολέ. Θα κλείσουμε. Ξέρεις όμως ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Πασόκολε. Τα έχεις πολύ εύκολα στο μυαλό σου. Πασόκολε. Ξέρεις όμως ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με τη φωταγώγηση και μάλιστα κεντρικούς δρόμους προκύπτουν. Γιατί κάποιοι φίλοι μας πάνε και κλέβουν ναι. και διαλύουν τις, πώς το λένε, το χαλκό και τα λοιπά. Το ξέρεις ότι εκεί στο δρόμο για το Βαθύλακο 15 φορές τους έχουν κλέψει, ναι. 15 φορές βάζουν το χαλκό και πηγαίνουν μέσα σε μια μέρα και τα ξαναπαίρνουν. Να μην βάζουν στη δεν έχει φώτα. Να βρουν άλλη λύση. Τι να κάνουν δηλαδή. Να βάλουν κάγκελο. Τι κάγκελο έχουν. Κάγκελα έχουν. Τι να βάλουν. Μόνιμο security. Κλουβί να βάλουν. Κλουβί έχουν. Το σπάσανε. Γιατί πάνε με την. Κοιτάξτε, αν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Που τεράστιο πρόβλημα. Που και 6 χιλιόμετρα στη Μεσήμβρια. Και στα χωριά τα παίρνουν όλα. 5, 10.000, 20.000, 50.000 πόσο κοστίζει κάθε φορά για αντικατάσταση. Ναι. Εντάξει, να βάλουν ένα μόνιμο security. Και να παίρνουν από το δεν μπορεί να βάλει. Να βάλει δύο. Και τι να κάνει. Και όταν πάνε, πάνε τα 5 τα. Θα πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Μια θα πάνε, δύο θα πάνε, μια θα τον δίνουν. Του πιάσανε, παιδιά. Του έχουν πιάσει. Δεν του αφήνουν. Και του αφήνουν. Εκεί δεν του κάνουν. Κλοπή είναι. Τι είναι, κακούργημα? Και τους αφήνουν. Δεν τους νοιάζει, ρε. Μπαίνουν ένα μήνα μέσα, ξαναβγαίνουν. Τζάμπα φαΐ. Αλλά φώτα δεν έχουμε. Gypsy Kings. Μπαμπολέιο. Μπαμπολέια. Άντε, γεια σας. Και όχι μόνο αυτό. Κλέβουν και τις χάρες από τους υπονόμους. Και πάνε και τις λιώνουν. Και μια χάρα είναι 40 ευρώ, φίλε. 50. Και δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε και νεκρούς. Πήγε ο άλλος. Πέφτει μέσα. Πριν από ένα μήνα.
έκλεψε το τους μετασχηματιστές και τον τίναξε το ρεύμα και τον σκότωσε. Και μετά. Και μετά. Τι να πει. Καλά έπαθε. Όχι, μετά δεν είχε μέτρα προφύλαξης του χώρου. Μετά θα έρθει η MKO και θα σου κάνει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στον Ισαγγέλα κατά τον Βαγγέλα οι τρεις ηλιθέτες. Στον Ισαγγέλα. Εντάξει, βιαζόταν η ροή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εσύ, σκάι είσαι. Κόστα και σε εκπομπή τρας. Σε λίγο και εμένα θα πωλήσει. Ακόμα δεν το είδε. Ρε παιδιά, δεν το βλέπει κανένα στο σουπεράκι. Στον Ισαγγέλα, συνεχίζει. Το έβγαλε. Εντάξει, μεγάλη επιχείρηση. Το έβγαλε. Άντρε, την τοποκατοική. Όλοι έχουν κάνει λάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, και εμεί πρώτοι. Ναι, φυσικά. Εδώ, εδώ είπαμε καλό καλησπέρι τώρα, σιγά. Άντε, κλείνω, φεύγω. Η Ντερβέτα είναι μαζί μα. Κάτσε να κάνουμε τώρα μια ώρα εκπομπή τώρα που έχω κέφια. Λοιπόν. Η κορυφαία πλατφόρμα, επίσημο χορηγό ελληνική Super League που αύριο, όχι, μεθαύριο. Είχαμε συνδύσει Παρασκευές. Μεθαύριο έχει η ΠΑΟΚ. Κυριακή έχει Άρη. Πρωτοπόρο! Πρώτο! Ξέρετε τι μου είπε κάποιος. Πρώτο! Ξέρετε τι μου είπε κάποιος. Ναι. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα. Άντε πάλι. Στον πλανήτη Γη. Που δεν χάνει ποτέ. Όχι, όχι. Ναι. Που αν κερδίσει τα Γιάννα την Κυριακή. Ναι, ναι. Θα είναι μόνος πρώτος με 3 στα 3 με 3 διαφορετικούς προπονητές. Με 3 διαφορετικούς προπονητές. Αν ήταν το ποτάθμα του 32, θα ήθελα μία νίκη για να τσεκάρει το ωραίο. Ήταν 28 βαθμούς είχα το. Ήταν με τον Ένιγκ, ήταν με τον Τερζή και τώρα θα είναι με τον Μάντζιο. Ναι. Φοβερό. Σε λίγο θα είναι και με τον Τζακαλέα. Λοιπόν, αύριο πάλι, γεια σας.